صديري نيوز اخبار الساعه 9 فيلافي كافي تريدي شي سينيا Όλοι έχουν δικαίωμα στο χορό, έτσι. Ο καθένας πρέπει να το move it, move it. Αλλιώς move it ένας, αλλιώς move it ο άλλος. Αυτοί το χορέψαν move it έτσι, ο άλλος το χορεύει move it αλλιώς. Υπάρχει και αργό move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. Δεν τον βλέπω να move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You δεν το move it. Move it. Μάνα μου, μάνα μου. Αχ, μανούλα μου. Αχ, πως παραπάτησε. Και στο κάθε παραπάτημα βγαίνει και ο κόλος όξα. Εδώ λοιπόν, σε μια χώρα που δεν λένε τα νεύρα να καταλαγιάσουν, είμαστε όλοι, λες και είμαστε συνδεδεμένοι σε μπρίζα, έτσι. Κάτι μούτρο όλοι, σαν σφουγγαρίζουμε πατώματα, έτσι. Και περνάς στον δρόμο κάτι μούρες, βλέπεις. Ακούς χαρά από άνθρωπο και γελάς από άτομα λες και έγινε δυστύχημα. Τι έγινε. Ποιος γελάει. Δεν έχεις ακούσει έτσι, γυράκα κυρίες. Μόλις ακούν γέλιο έτσι. Να μαζευόμαστε μια φορά τη εβδομάδα στο Σύνταγμα να κλαίμε όλοι μαζί. Οι κλαμενομουνιασμένοι. Να πηγαίνουμε, να μουτσωνόμαστε και να κλαίμε. Δεν επιτρέπεται, σου λέω η χαρά. Πήγε ένα ζευγάρι καινούργιο νιώπατε, πήγανε σε μια πολυκατοικία στην Κυψέλη να μείνουν οι άνθρωποι. Ξεκινήσανε, πλακωθήκανε τέλος πάντων στα. Που έλειωσε τον λαγόνοψοειδή. Έτσι. Έχουμε καινούργια, έτσι. Είστε ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, εδώ πέρα. Μαζέψαν λοιπόν υπογραφές από την πολυκατοικία και τους διώξαν τους ανθρώπους, διότι δεν αντέχαν τη χαρά. Το καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα τώρα να ακούει η γυναίκα από διπλανό διαμέρισμα γκομαχητά και να γυρνάει να σε κοιτάει εσένα έτσι. Εσύ να κοιτάς κάτω να βλέπεις το βαρομετρικό σου χαμηλό. Καταλαβαίνεις πως το γράφεις το ποίημα μετά. Δεν γιορτάσαμε και τη μέρα της παγκόσμιας ποίησης. Καημένο μου σκληρό πουλί. Καμάρισε γεμάτο. Θα έρθει η ώρα και η στιγμή που εκεί θα κρέμεσαι σκυφτό και θα θωρήσει τα κάτω. Το έχω την ποίηση, την έχω μία στιγμή. Ξέρω κι άλλο για γυναίκα. Τα χείλη σου μοιάζουν σαν δυο μικρές τουλίπες. Φαντάζομαι θα κάνουνε και για μεγάλες λύπες. Είδες που τη γλίτωσε τη συγκίνηση στο πρόστιμο. Ρε κάτι διαγωνισμοί όπως τα έλεγε και ο Σταυρίδης που θα γίνονται. Άκου διαγωνισμός που γίνεται στην άλλη χώρα. Δες. Παρακαλώ, παρακαλώ. Υπάρχουν αθλήματα. Υπάρχει και ο διαγωνισμός φαλιάρας που εμπνεύστηκαν κάποιοι στη Σιβηρία. Το ζητούμενο του διαγωνισμού είναι να μείνεις όρθιος. Στόχος του κάθε αθλητή να εξουδετερώσει τον αντίπαλο με μια δυνατή σφαλιάρα στο μάγουλο. Και μεγάλος νικητής αναδείχθηκε. Με τα νεύρα που έχουμε εμείς εδώ πρέπει να γίνει αυτό. Να πέσουν οι σωστές φάτσες, οι σωστές φάπες. Παρακαλώ.
Υπάρχουν αθλήματα. Υπάρχει και ο διαγωνισμός φαλιάρας που εμπνεύστηκαν κάποιοι στη Σιβηρία που ίσως κρύωναν και ήθελαν να ζεστάνουν τα μαγουλά τους. Το ζητούμενο του διαγωνισμού είναι να μείνεις όρθιος. Μεταξύ των αθλητών τοποθετείται ένα κουτί ώστε να στηρίζονται και πίσω τους υπάρχουν εθελοντές έτοιμοι να τους πιάσουν αν πέσουν. Στόχος του κάθε αθλητή είναι να εξουδετερώσει τον αντίπαλο με μια δυνατή σφαλιάρα στο μάγουλο. Την πρόκριση παίρνει αυτός που βγάζει νοκάουτ τον αντίπαλο. Και μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Βασίλης Κομότσκι, ο οποίος επέστρεψε. Εδώ λοιπόν, στη χώρα όπου το μυαλό δραπέτευσε και είμαστε έτοιμοι να λύσουμε τις διαφορές μας με τα χέρια. Γιατί αν το καλοσκεφτείς, 500.000 νέοι άνθρωποι έχουν φύγει από τη χώρα. Αυτή δηλαδή το μυαλό της χώρας έχει φύγει, δεν είναι εδώ. Το μυαλό που θα οδηγούσε την Ελλάδα στο μέλλον έφυγε. Μιλάει ξένες γλώσσες. Παλεύει και ένας φίλος μου να μάθει ξένες γλώσσες. Μου λέει, δεν μου χρειάζεται, μου λέει σιγά, μα βαριέζεσαι, ζουν όλη μέρα στα τσιγάρα. Μπαφα, εντάξει, μαγεί, εντάξει. Μου λέει, εντάξει, ξέρω, μου λέει κάτι αγγλικά, μου λέει, βολεύω, μου λέει. Τουρίστες το καλοκαίρι δεν χρειάζεται, μου λέει, πολλά αγγλικά, ολίγα αγγλικά, μου λέει. Και σε δύσκολες καταστάσεις, μου λέει, τα έχω καταφέρει, μου λέει, με τα ολίγα αγγλικά. Του λέει, και πες μια δύσκολη κατάσταση που αντιμετώπισες και τα έφερες πέρας με τα ολίγα αγγλικά. Μου λέει, ήμασταν εκεί στα μάλια της Κρήτης, μου λέει, μια τουρίστη, και είχαμε γίνει ένα μάλια, τέλος πάντων. Και είχε πιει αυτή, μου λέει, και μου τον είχε, μου λέει, και μου τον δάγκωνε. Και ήμουν, μου λέει, σε σημείο που δεν μπορούσα να κάνω μια κίνηση, να σου πω κάτι, αλλά μου λέει, με σώσανε. Αλλά μου λέει, με σώσαν τα ολίγα γλυκά. Λέω, τι της είπες? Της είπα, not σουβλάκι, ice cream. Χρειάζονται και λίγα γλυκά. Δεν ξέρεις που θα σου χρειαστούν, αλλά χρειάζονται. Με τα μυαλά στα κάγκελα και ο Πολάκης. Πάμε τώρα. Όχι, δώσε μου την τουτούκα. Δώσε μου την τουτούκα. Όχι, το έτοιμα θα πούμε. Δώσε μου την τουτούκα. Πες την τουτούκα. Και νομίζει ότι τους έχει τους δημοσιογράφους. Δεν τους έχει, διότι τον έχουνε. Τον μπαν του βγάζουν έξω από τα ρούχα του. Αυτό το πιάνουν τα λεβεντιλίκια του και σε λίγο η κατάσταση θα βγει έξω. Θα είναι έξω, δηλαδή η κατάσταση. Άντε, όταν σε πυροβολούν με 45, δεν μπορεί να ξεραντίζει με βασιλικό. Έλληνες, μην πολεμάτε άδικα. Καταθέστε τα όπλα. Ελάτε να τα πάρετε. Άλλος πρέκας μας βρήκε. Ο Σκάι κάθε μέρα το έχει αφιέρωμα με μεταξύ. Η ανέσχυτη συμπεριφορά του Παύλου Πολάκη έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην στοχοποίηση του Σκάι. Όλοι σας και μόνος μου σας έχω. Όλοι σας, και δεν εννοώ εσάς προσωπικά, τα αφεντικά σας, όλοι σας και μόνος μου σας έχω. Η στοχοποίηση του σταθμού κορυφώθηκε με την επιβολή εμπάργου από τον ΣΥΡΙΖΑ το περασμένο καλοκαίρι. Και ας μην ξεχνάμε την τρομοκρατική επίθεση με την τοποθέτηση βόμβα στο κτίριο του σταθμού. Δεν είπανε ότι έβαλε αυτό τη βόμβα στο Σκάι, ότι έβαλε άλλους, τέλος πάντων, ή τον υπονόησαν. Αλλά αυτά δεν έχουν λογική, γιατί πέταξαν και μολότοφ στο σπίτι του Πολάκη. Οπότε μπορεί να πει κανείς ότι και ο Σκάι το στοχοποίησε. Αυτά δεν ευσταθούν, εκατέρωθεν και πρέπει να λήξουν. Παραγούδα τι λένε, κύριε Πολάκη, οι άνθρωποι για να καταλάβεις αν σε έχουν πετύχει τα πολυβόλα και αν τους έχεις ή αν σε έχουν. Πάμε να ακούσουμε. Ο Πολάκης, αδερφέ, πώς σας φαίνεται? Αλήθεια, κάρια. Καρακιουζάκος πολύ. Τι άλλο να πω, καρακιούζεις, τα λέει όλα. Ο Άδωνης. Άλλος μαλάκας από εκεί. Ποιο καρακιούζεις αυτό ήταν? Είναι ένα γελάμενα. Σαν την κότα με τον κόκορα στο κλουβί μέσα, έτσι είναι. Δώστε παρακάτω. Μητσοτάκη, σαν και θα κάνει απολύσεις. Πολάκης, πώς σας φαίνεται? Ποιος χαμένος άδωνος. Ο Άδωνης. Και αυτός, δεν τον συμπαθώ. Ο Μητσοτάκης, σαν βγει, θα κάνει απολύσεις, πιστεύετε? Τι θα κάνει? Προσλήψεις. Και θα δεις πείνα, τότε θα δεις. Έλα, θα σε βάλω και στην τηλεόραση. Ο Πολάκης, πώς σας φαίνεται? Ο Πολάκης, πώς σας φαίνεται? Άχρηστος. Ο Άδωνης. Θέλει σκέψη εδώ. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι όλη άχρηστη. Ο Πολάκης, πώς σας φαίνεται? Πώς σας φαίνεται ο Πολάκης? Πολύ ωραίος για μένα. Έτσι χρειάζεται. Να μην χαρίζονται σε κανέναν. Να βγαίνουν όλα στη χώρα και τα δικά του, τα άπλυτα και τον ορνό. Πώς σας φαίνεται ο Άδωνης? Ο Πολάκης, πώς σας φαίνεται? Να φύγει. Κοφτά, ορθά. Πάμε παρακάτω. Πολάκης, πώς σας φαίνεται? Κυρία μου. Ο Πολάκης. Κυρία μου. Μην μου τον θυμίζεις, γιατί αυτό και τον Ερντογάν τους έχω σε...
Τον Πολάκ και τον Ερντογάν δεν μπορώ να τους βλέπω στην τηλεόραση. Ερντογάν. Δεν έπιχε κανένα τουρκικό μας ποιος έρθει. Ο Άδωνης πώς σας φαίνεται. Ποιος. Ο Άδωνης. Α, ούτε και αυτό το θέλω. Λέει πολλά, δεν μπορώ. Πολλά κι αυτός. Πάμε παρακάτω. Πώς σας φαίνεται ο Πολάκης. Ο Πολάκης, μάγκας. Για μένα είναι μάγκας. Για μένα είναι ο μεγαλύτερος μάγκας που έχει περάσει από την πολιτική. Τους κοροϊδεύει όλους, τους κάνει όπως θέλει και είναι πιο, το πιο μούτρο. Και μεγάλο γιατρός, και γκόμενος. Και γκόμενος. Μπορεί ο καθένας να πιστεύει. Περίμενε να δεις γιατί έχεις λες, τώρα θα ακούσεις. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα πάντως σχόλια ήταν πραγματικά προς τα αρνητικά. Και πάμε σας φαίνεται το Άδωνης. Βρήκαμε φανατικό θαυμαστή του και δείτε το λόγο που του αρέσει ο Πολάκης. Σας παρακαλώ, επειδή ο άνθρωπος έχει τρελό χιούμορ, άνετος με την κάμερα, τα έδωσε όλα. Πάμε από την αρχή της συνάντησης που έχουμε μαζί του. Ένα-ένα τα βίντεο, παρακαλώ. Ξεκινάμε με τα σοβαρά. Ναι, στα σοβαρά είμαι μέιστα. Λοιπόν. Ναι, κάτσε λίγο να σκεφτώ, ε. Δεν έχουμε και μακιγέρ εδώ να σου δώσω. Μουλιάτε! Έλα εδώ, έλα εδώ. Να μας πάρουν συνέντευξη, έλα εδώ. Ο πρόεδρός μας είναι. Να σας ρωτήσω, ναι, να σας ρωτήσω. Αγοράκι μου, να σε ρωτήσω. Να σου απαντήσω. Θέλω να μου πεις ποιος θα είναι πρώτος στις ευρωεκλογές, ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία. Ποιος ΣΥΡΙΖΑ και ποιος Νέα Δημοκρατία. Πες. Ποιος θα είναι πρώτος. Τι πρέπει να είναι. Ποιος θα είναι πρώτος, θες να μάθεις. Ναι. Ε? Ποιος. Θα το βάλεις αυτό με το πω. Κανείς να μην βγει. Α, ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ να βγει γιατί μας έχει σπιτώσει εμάς τις αδερφές. Έχει κάνει και ένα καλό, να λέμε την αλήθεια, έτσι. Δεν τα έχει κάνει άσχημα, έχει σπιτώσει την αδερφή. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει. Ξεκινάμε με τα σοβαρά. Δώστε παρακαλώ. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Λένε ότι μετά τα μνημόνια έχει αυξηθεί η σεξουαλική ζωή του Έλληνα. Τι έχεις να πεις. Τι να αυξηθεί, μωρέ, που έχω ένα γκόμενο μου κάνει μία φορά το μήνα. Πλάκα κάνεις. Πού να έχει αυξηθεί. Βασανίζεις. Εσύ αυξήθηκες. Εγώ τίποτα, δε. Ε, τότε τι. Εγώ θα τρώω παντόφλα. Σου λέω, έχω να είναι μία φορά το μήνα μου κάνει σεξ. Υποφέρεις. Έχει αυξηθεί, υποφέρω. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Βέβαια. Πονάνε τα παλικάρια. Παλιά τι λέγανε, αέρα, λέγανε. Τώρα θα λέμε όπου στον χώρισι. Και άμα έρθουν και στη Μύκονο, τους ξεσκίσαμε, έτσι. Κατεβαίνεις Μύκονο, βέρα. Κατεβαίνω με τα στρίγκ μου εκεί. Καλά μας την πέσουν εκεί οι Τούρκοι. Έχουν να φάνε... Θα δουλέψεις πολύ, Κλαρίνο. Αυτό να το ξέρετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, αγοράκι μου. Είσαι ελεύθερος, αγοράκι. Και όχι, έχω σχέση και τρώω και ξύλο. Τι σχέση με γυναίκα. Ναι, άστο να πες. Σε βρε, με άντρα να τα φτιάχνεις. Και αυτό, και αυτό μ' αρέσει τα γόρι. Αυτός είναι ωραίο. Ναι, ναι, ελεύθερο. Να πώς και τον βλέπω και κάτω πρικισμένο. Δυναμικός, δυναμικός. Ναι, αυτό θέλω. Τι παιδί είσαι. Λεβέντς. Για τρέξιμο, για τρέξιμο. Με κυνηγάγαν δύο μαύροι, μια φορά και έτρεχα πολύ. Αλλά σταμάτησα στο τέλος, δεν μπορούσα να τρέξω άλλο. Μοιάζει πολύ γιατί δεν. Σιγά με. Έλα, ναι. Για τρέξιμο. Ο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορείς να βλέπεις καθόλου σε σημείο που θα ερχόταν σπίτι. Μ' αρέσει ο Πουλάκης, ο Πουλάκης μ' αρέσει πολύ. Όχι μεγάλο, δεν Πουλάκης εδώ. Ναι, ο Πολωνάκη να αυτό περνάει ανακόντα. Μ' αρέσει, ναι, αυτό μ' αρέσει. Ποιο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε ξανά τώρα στο πάνω. Να σε ρωτήσω, αν ήσουν δήμαρχος της Αθήνας. Βάλτε εδώ αυτό. Αν ήσουν δήμαρχος της Αθήνας. Ωραία, και πάλι αυτό θα ήταν, ναι, ναι. Τι άμα ήμουν δήμαρχος. Της Αθήνας. Μ' αρέσει αυτό το νούμερο το κεφαλιού, ε. Ναι. Είναι έξτρα. Ναι, το παίρνει μια χαρά. Αλλά είναι μικρό, μωρέ, αδερφάκι μου. Καμιά φορά γίνονται και θαύματα. Ναι, αυτά θαύματα. Ναι, να με ρωτήσεις, όλα με ρωτάς αδερφέ μου, αλλά τίποτα δεν εισπράκτω. Με ρωτάς, θα με χωρίσουνε. Αλλά δεν εισπράκτω τίποτα. Όλα ρωτήσεις. Θα πάω ξύλο στο σπίτι. Δεν μπορώ. Λοιπόν, μία τελευταία ερώτηση. Ναι, το αγόρι πώς το λένε. Το αγόρι πώς το λένε αγόρι, Σοκράτης. Σοκράτη μου. Γι' αυτό το ωραίο σου Σοκράτης. Από ποιο μέρος είναι. Από τον Πειραιά, λαϊκό παιδί. Ε? Λαϊκό παιδάκι, ναι, μ' αρέσουν τα λαϊκά παιδιά. Έχεις πάει με αδερφή Σοκράτη. Και ωραίο χαμόγελο έχει, ε. Ωραίος βρε σου λέω, μη λες τώρα όλα τα λεφτά είναι. Θα τον πάρω αυτό να... ναι, από ποιο μέρος είναι ο Σοκράτης Πυριώτης. Ιδέα, κερατσίνη. Τι είσαι Ολυμπιακός είσαι. Βαζέλας είμαι, ξέσκησέ με. Άσε ρε τους άνους, είναι δήμαρχος. Μάλτε για αυτό. Το έχει ο άνθρωπος, τι να πούμε τώρα. Δεν πας λοιπόν να λες εσύ κύριε Πολάκη να φτιάσουμε εκεί που το είχαμε αφήσει. Αν εγώ συνέχιζα να κάνω αυτό που κάνει η προκάτοχή μου, δηλαδή να σπρώχνω
από 6 μέχρι 12 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από το Κελπνό. Αέρα κοπανιστό διαφημιστικής δαπάνης. Σε ανύπαρκτα site ή σε υπαρκτά ΜΜΕ. Και δεν ξέρω κι εγώ πόσα εκατομμύρια από τα νοσοκομεία ή από τις υγειονομικές περιφέρειες. Ασφαλώς. Έτσι τυχαία δεν βρέθηκε ποτέ το τραπέζι πίστα στην τηλεόραση ο Άδωνης. Είναι ο πολιτικός που έχει εμφανιστεί περισσότερο από τον οποιονδήποτε στην ελληνική τηλεόραση και αυτό είναι ανεξαρτήτως απόψεων. Και ασφαλώς δεν είναι ο φωτεινός πανταγνώστης. Σήμερα τα πάντα είναι θέμα εικόνας. Για να αγιάσεις πρέπει να υπάρχει μόνο μια εικόνα από σένα. Όπως βλέπετε και οι άγιοι της Ορθοδοξίας δεν έχουν προφίλ. Μία φωτογραφία αυτή. Και ευτυχώς που δεν υπήρχαν βίντεο τον καιρό αυτό. Εκείνων που αγιάσαν οι άγιοι, θα τους είχαν κάνει στα πάνελ φίλο και φτερό. Και είδαμε την Αγία Φιλοθέα στην Εκάλη, τι έκανε εκεί το βράδυ, θα την ξεαγιάζαν τη γυναίκα. Τέλος πάντων, για να τελειώσουμε τον Πολάκη, είναι πάνω στα κάγκελα εδώ και τόσο καιρό, χτυπιέται σαν τον King Kong και απειλεί με την Οβάρτης και θα πάνε φυλακές. Και φτάσανε οι εκλογές και δεν υπάρχει τίποτα. Σαν κάτι άντρες που απειλούν τις γυναίκες τους και αύριο θα σε, και αύριο θα σε, και μετά φεύγει η γυναίκα και πάει με τον άλλον, λέει γιατί έφυγες από αύριο θα σε. Λέει γιατί ακριβώς αυτόν τον λόγο. Γιατί προχθές δεν με. Κατάλαβες. Ούτε προχθές δεν με. Ο ελληνικός λαός, δόξα στον Θεό, και μνήμη έχει αμνησία μεγαλύτερη. Και όταν κάνει τη δουλειά του, σε πετάει σαν προφυλακτικό και πάει στον άλλον. Λαός πιστός δεν υπάρχει. Τα αρχηγόπουλά μας πήγαν στο Αγαθονήσι, το παρενόχλησαν το ελικόπτερο του Αλέξη, όπως είδατε. Δέχτηκε μια ελικοπτερική παρενόχληση. Κατέφτασε εκεί στο Αγαθονήσι και κατέληξε στην ηρωική φράση αυτή που μας είπε, τη φοβερή και τρομερή. Πρέπει να ξέρουν ότι αυτές οι ανόητες ενέργειες δεν έχουν κανένα νόημα. Χαλάνε κυροζίνη και βενζίνη, τζάμπα είναι το μήνυμα που θέλω να τους στείλω. Ναι, ναι. Πρώτον, γιατί εμείς θα είμαστε πάντοτε εκεί να υπερασπιστούμε την εθνική μας ακεραιότητα. Δεύτερον, γιατί ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα βρεθεί και στο πιο απομονωμένο νησί της χώρας μας. Στην πιο απομονωμένη και ακριτική γωνιά, ακόμα και αν χρειαστεί, ακόμα και αν χρειαστεί να φτάσει κολυμπώντας. Μην βγεις στην Αφρική, φοβάμαι, και δεν σε ξέρουνε. Έχει δει πολλές ταινίες ο Τσίπρας και πιστεύει ότι ο πρωταγωνιστής πάντα σώζεται. Θα πέσουν δυο τουρκικά αεροσκάφη πάνω σε ελικόπτερο και θα περισσέψει αυτός απάνω στο γιο να κολυμπήσει. Από το χαλαρό πάμε στον Καρδινάλι, ο οποίος προσπαθεί να αποκτήσει επαφή στο λαό, πήγε το κερίτο. Στη Λίμνο γιόρτασε την 25η Μαρτίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας παρακολούθησε την τοξολογία και επισκέφθηκε ένα από τα σχολεία του νησιού. Υπομονή, τι να κάνεις. Λίγο. Δεν βλέπω και μεγάλη προθυμή. Ναι. Και τώρα θα γυρίσει το δίκτυο. Από το τι έχει. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Που κάρφωσε την Αιγαία, δεν τον μάθαμε. Γιατί στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι ο Ρουφιάνος. Είτε την κάνει επιστήμος στη δουλειά, είτε ανεπιστήμος. Οπωσδήποτε οι Έλληνες δείξαν τα αισθήματά τους. Οι Έλληνες, ξέρετε, εμείς, σαν λαός δηλαδή, πάντα λυπούνται οι Έλληνες στον κατώτερο γιατί φθονούν τον ανώτερο. Και επειδή ξέρουν τον κολοχαρακτήρα τους, ότι πάντα φθονούν τον παραπάνω, γι' αυτό και καμιά φορά λυπούνται τον παρακάτω για να σβήνουν τις ενοχές τους εκεί και να μπορούν να πηγαίνουν στις εκκλησίες μετά να παριστάνουν τους καλούς και τις καλές χριστιανές. Εξαιρώ τους πραγματικά καλούς. Αν αυτή η γιαγιά κερδίσει ένα λαχείο αύριο, να δεις τι έχει να ακούσει κι αυτή. Όχι τις πρώτες μέρες που θα θέλουν να τις τα πάρουν, μετά που δεν θα τα πάρουν. Από όλη αυτή την ιστορία κράτησε όμως μία φράση γιαγιάς. Μια που τρέχει. Να ψαλά. Η γραφειοκρατία είναι αυτή η λέξη, αυτή είναι η Ελλάδα. Να ψαλά. Γράφανε να ψαλά. Τα μάθαμε και ποντιακά. Ιδιαίτερη αγάπη Πόντιος που μάθαμε αυτή την ποντιακή λέξη. Πάμε να μάθουμε και μια καινούργια λέξη που δεν την ήξερα. Παρακαλώ να την ακούσουμε. Δώστε. Βούτα την κοιλώτα που έφυγε λες από το πουτσακωτήρι. Πουτσακωτήρι. Στη λέξη τη λατρεία. Μανταλάκι. Πουτσακωτήρι είναι το μανταλάκι. Την κοιλώτα θα την βάλεις στο πουτσακωτήρι. Κατάλαβες. Το ένα χέρι στο πουτσακωτήρι. Το άλλο στο αντρός στο πουτσακωτήρι. Έχεις δυο πουτσακωτήρια. 25 Μαρτίου πέρασε, έγιναν οι παρελάσεις, έγιναν οι αντιδράσεις, έγιναν τα ρεπορτάζ. Πάμε να τα ακούσουμε. Τι γιορτάζουμε, δεν ξέρω. Ποιοι πολέμησαν, θυμάστε. Οι Έλληνες.
Αυτό ναι. Στους Ιταλούς, κάτι τέτοιο. Γιορτάζουμε. Πες το. Την πάροδο της 24ης Μαρτίου. Ευαγγελισμό ίσως. Τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου. Όχι. Τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου. Τον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου. Και την 25η Μαρτίου ήταν όταν ξεκίνησε η Επανάσταση στην Ελλάδα. Πείτε μου έναν ήρωα της Επανάστασης. Γεώργιος Χολογοτρώνης. Δεν γιορτάζουμε το όχι που δεν είπαμε μεταξύ μας, αλλά δεν ξέρω ποιος το είπε. 25 Μαρτίου, το όχι είναι 28η, η 5η την Επανάσταση, την απελευθέρωση από τους Τούρκους. Τι γιορτάζουμε, παιδιά. Την επέτειο. Το 1821. Πάμε παρακάτω. Νιώθω πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ σήμερα, πως το κάνω για την Ελλάδα. Το όνειρό μου είναι να γίνω γυναικολόγος και να βοηθήσω τις γυναίκες. Νιώθω μεγάλη τιμή γιατί είναι πρώτη φορά που το κάνω αυτό. Συμμαθητές τι λένε? Είναι πολύ χαρούμενη για μένα, είμαι χαρούμενη και αυτούς. Νιώθω ευγνώμων που έχω μια τέτοια φίλη. Με λένε Τζοσό Μισακίν, είμαι από την Νιγηρία και είμαι 12 ετών. Γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου γιατί είναι η μέρα που τον αγώνα του 1821 εναντίον των Τούρκων. Νιώθω μάλιστα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Και βεβαίως. Δεν κατάλαβα αληθινά γιατί αυτή η φασαρία, να πούμε και λίγο, για το αν έπρεπε να ακουστεί ή δεν έπρεπε να ακουστεί, το Μακεδονία ξακουστεί. Ο κόσμος θέλει να δηλώσει κάτι. Και ασφαλώς δεν μπορεί να απαγορεύονται τραγούδια, ύμνοι, παραδόσεις που έχουν συνδεθεί με αγώνες των Ελλήνων. Οι μακεδονικοί αγώνες είναι η ιστορία μας. Και με τους Γερμανούς συνομιλούμε σήμερα, αλλά η κατοχή είναι η ιστορία μας. Και οι μνήμες μας, όπως βλέπετε, δεν έχουν περάσει. Για να έρθουμε στο προηγούμενο θέμα. Η αρχαία ελληνική Μακεδονία, που ήταν πάντα μέσα στα όρια της Ελλάδας και πριν και μετά τον οριστικό καθορισμό των συνόρων το 1923 με τη συνθήκη της Λοζάνης, ήταν πάντοτε ελληνική και οφείλουμε μάλιστα στον Ανδρόνικο τις ανακαλύψεις που έκανε στη Βεργίνα την αδιαφυσβήτητη ελληνική ταυτότητα της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας. Την ταυτότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μετά από το τέλος των Βαλκανικών πολέμων, όπου στην Ελλάδα προσαρτήθηκε με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου του 1913 το 50% και του εδάφους, το μεγαλύτερο μέρος του μακεδονικού εδάφους, θα έπρεπε τότε ίσως να προσδιοριστεί ο όρος, ότι ο όρος Μακεδονία θα έπρεπε να παραμείνει οριστικά στους Έλληνες, αφού το όνομα αυτό οφείλεται στην αρχαία ελληνική Μακεδονία. Χωρίς όμως η αρχαία ελληνική Μακεδονία τότε να καταλαμβάνει το σύνολο αυτού του εδάφους του Μακεδονικού. Αυτό όμως δεν συνέβη το 1913 με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Βενιζέλος τότε, η Ελλάδα βγαίνει νικήτρια, αλλά όπως ξέρετε και παίρνει το μεγαλύτερο μέρος του Μακεδονικού εδάφους, αλλά όχι ολόκληρο. Πάντα η αρχαία ελληνική Μακεδονία ήταν πάντα μία, αλλά όχι ολόκληρο. Πόλεμος χωρίς απώλειες, χωρίς πληγές δεν υπάρχει και μένει αυτό το σώμα της ιστορίας, το πληγωμένο, να σέρνεται χρόνια και μέσα στο διάβα των αιώνων να δέχεται συνεχή χτυπήματα μέχρι και τα τώρα. Φτάσαμε στο σημείο αυτό του μέγα λάθους να συμφωνήσουμε σε ένα ενδιάμεσο όνομα Πουγδουμού, όπου έχει τρεις άχρηστες λέξεις και μία χρήσιμη. Ούτε το πρώην μπορεί, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ούτε το πρώην μπορεί να είναι όνομα χώρας, ούτε το Γιουγκοσλαβική, ούτε το Δημοκρατία. Άρα το ενδιάμεσο όνομα που συμφωνήθηκε ήταν Μακεδονία, που το βάλαμε στη γενική να το καταλάβουμε. Το υπόλοιπο όνομα το Πουγδου είναι σαν το κόκκαλο που βάζει ο Χασάπης όταν θέλει να πουλήσει το κρέας. Είχαμε μια Μακεδονία τυλιγμένη σε κουτί και δεν τη βλέπαμε. Ο λαός αντέδρασε σε όλη τη διάρκεια αυτών των χρόνων, των αιώνων. Δεν είναι τωρινές οι αντιδράσεις. Έχουν βάθος ιστορικό. Γιατί η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Είναι ενσωματωμένη. Είναι περιφέρεια της Ελλάδας. Τα Σκόπια, που ονομάστηκαν κράτος της Βόρειας Μακεδονίας, είναι το κράτος της Βόρειας Μακεδονίας που συνορεύει με την Ελλάδα. Δεν συνορεύει με το κράτος Μακεδονίας. Σκοπεύω, μαζεύω τώρα σε ρεπορτάζ απόψεις και θέλω να καλέσω εδώ ανθρώπους. Ένα-δύο εκπομπές θα πάρω και ώρα από το Αλσιχτήρι. Να φέρω ανθρώπους με αντίθετες απόψεις, αλλά όχι πολιτικούς, καταξιωμένους ιστορικούς, επιστήμονες, να τους κάνω τις ίδιες ερωτήσεις, να τους ρωτήσετε κι εσείς, να καθίσουμε εδώ σαν το κρυφό σχολείο να αρχίσουμε να μάθουμε, γιατί όλοι έχουμε ανάγκη να μάθουμε, γιατί ακόμα και η οργή, αν δεν θέλουμε να υπάρχουν δικασμοί στην ιστορία, πρέπει να τη βάζουμε πάνω στα επιχειρήματα. Ας αφήσουμε λοιπόν τον ελληνικό λαό να εκφράζει την ψυχή του ελεύθερα. Και αν υπάρχουν μέσα εγκάθετοι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
Δεν πείραξε ποτέ στην ιστορία η ελεύθερη έκφραση του λαού. Μπορεί να υπάρχουν και εγκάθετοι και χρυσαυγίτες, και αυτοί είναι σίγουρα πιο οργανωμένοι, για να προκαλέσω κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει απορίες, δεν έχει θυμό, δεν έχει οργή, γιατί κανείς δεν έχει καθίσει να το εξηγήσει. Υπάρχει μία σύγχυση. Δεν σημαίνει ότι θα ηρεμήσει μετά ο λαός, αλλά κάθε λαός που ξέρει περισσότερα είναι πιο ισχυρός απέναντι στην ιστορία του. Και μας αφήνουν χωρίς επιχειρήματα. Η ακροδεξιά πάντα υπήρχε στην Ελλάδα. Η Χούντα υπάρχει μέσα στον Έλληνα. Το ακούμε συχνά. Τα πάνελ της ελληνικής τηλεόρασης είναι γεμάτα από νεοχουντικούς. Οι μνητές του Παπαδόπουλου, οι οποίοι κάθονται σήμερα στο πρώτο τραπέζι της Δημοκρατίας. Υπάρχει ένα σύστημα εδώ το οποίο ενώθηκε με την ακροδεξιά και κάποια στιγμή γίνεται συγκυβέρνηση. Μην τα ξεχνάμε. Έλληνας είναι αυτός που μοιράζεται η ίδια πατρίδα με όσους ζει μαζί και μετέχουν της ελληνικής παιδείας και του ελληνικού πολιτισμού. Έλληνας δεν είναι αυτός που κλείνει τις θάλασσες στους άλλους για να φτιάξει το σπίτι του, δεν είναι αυτός που καταπατάει τα μονοπάτια, δεν είναι αυτός που βαζώνει τα ρέματα. Είναι αυτός που αφήνει όλους τους Έλληνες να χαίρονται όλη την Ελλάδα. Και υπάρχουν και αυτοί οι Έλληνες που νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι ένα μαγαζάκι δικό τους, μικρό. Που μπορεί ο καθένας να συμπεριφέρεται σαν μπράβος. Και δεν το λέω κακά για τους μπράβους που είναι στα μαγαζάκια και προστατεύουν, γιατί και εμένα με έχουν προστατεύσει από τον. Το λέω με την έννοια που λέει και το παιδί αυτή. Έλληνας λοιπόν δεν είναι αυτός που νομίζει ότι η χώρα του είναι ένα μαγαζάκι δικό του, που κάνει πόρτα αυτός. Ποιος θα μπει, πώς θα βγει, πώς θα μιλάς, πώς θα συμπεριφέρεται. Με το συγκεκριμένο σωματότυπο που έχεις, να επιλέγεις έναν ηθικό να δοκιμάζεις σε κολλητή στενή. Μην το βλέπεις έτσι. Μην το βλέπεις έτσι χάλια. Τον ηθικό έχει σχέση και με τον γαμπρό. Τι παίρνεις και τι βάζεις. Μπορεί να δεις έναν γαμπρό δίπλα που να πεις και πολύ του πάει αυτό τον ηθικό. Θα δοκιμάσει κι άλλο. Παρακαλώ να δω, παρακαλώ να δω. Θέλετε να δείτε την Beyoncé σε καινούρια έκδοση. Πού την Beyoncé, αυτό είναι που για μέσα. Δεν έχω κάνει και. Καλά που το πες. Το βλέπεις για Beyoncé εσύ αυτό. Παιδιά μου, ωραίο είναι, αλλά πάλι θα πω ότι έχω πάρει αρκετά κιλά. Αυτά κάνουν σφολιάτες. Και δεν ξέρω αν θα το υποστηρίξω. Δεν θα το υποστηρίξει, θα το σκίσει. Λίγη μπορεί να τη αρέσει γιατί. Θα το κατασκίσει. Τη αρέσουν περίπου τα σκίσματα. Και αν σκιστεί, θα κοστεί η φωνή σαν κλανιά ελέφαντα. Μην το βάλει. Μην το βάλεις. Καλά ρε παιδί. Τι. Πού να ξέρω ότι έχω και το αρχαίο ελληνικό. Όλα τα έχεις. Καλά ρε παιδί. Τι. Πού να ξέρω ότι έχω και το αρχαίο ελληνικό. Το έχεις και αυτό, το έχεις, το έχεις, το έχεις. Τι έγινε, άρχισε το βλέπεις. Το έχεις. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε εδώ πέρα μέσα λίγο. Όχι να Θες να στο πάρω να το κρατήσω για σένα, μήπως καμιά φορά. Και άμα χωρέσει εκεί πέρα μέσα. Που να παλέψει όλη η γειτονιά, δεν θα σε βάλουμε μέσα. Θα προσπαθήσουμε, θα δώσουμε τη μάχη μας, αλλά θα τη χάσουμε, το ξέρει. Δεν πάει στο διάλογο. Μαζί να βρεθούμε να φάμε, να ξεσκάσω και εγώ δεν μπορώ άλλο. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε, γιατί εγώ είμαι εκτός εποχής. Δηλαδή, έχουν αλλάξει τα ελληνικά όσο έλειπα 3 χρόνια. Οι άσχημες κριτικές είναι το αντίθετο από τις καλές κριτικές. Αστοριά. Και το χιούμορ έχει ένα όριο. Δηλαδή, μπορείς να βάζεις... κλείσεις και λίγο. Δεν κάνουμε μόνο χιούμορ, κάνουμε και λίγο σοβαροποίηση. Και το χιούμορ έχει ένα όριο. Δηλαδή, μπορείς να κλείσεις και λίγο. Δεν κάνουμε μόνο χιούμορ, κάνουμε και λίγο σοβαροποίηση. Και το χιούμορ έχει ένα όριο. Έχετε βάλει το αλσαντήρι εκεί, πού να το δουν το σοβαροποίηση. Σοβαροποίηση. Να σοβαροποιηθούμε λίγο εδώ μέσα. Γιατί βλέπω κάποιους ασοβαροποίητους. Υπάρχει το σοβατεπί και το σοβαροποιεπί. Γιατί, κυρία μου, γιατί δεν στέκει το σοβαροποιήθηκε. Λέμε γελιοποιήθηκε. Γιατί το περιμετωπιήθηκε το βάζουμε στο γέλιο και το βάζουμε και στο σοβαρό. Από τότε που έγραψε αυτό το παιδί βιβλίο, θα ψάχνει τώρα μυαλό να το υποστηρίξει. Μην πάθει καμιά ζημιά από τα βιβλία, μην νομίζεις. Κάνω ζημιά από τα βιβλία, δες το. Η σεξουαλική δυσλειτουργία ως πρόβλημα το έχουν αυτοί οι οποίοι έχουν περισσότερη νόηση ή διανόηση ή μόρφωση. Είναι περισσότερο δηλαδή αγχωμένοι. Όχι, υποχρεωτικά. Όχι. Ναι. Είναι περισσότερο αγχωμένοι και στερεότυποι στη λογική τη κρίση του. Το κατάλαβε. Τελειώσαμε. Όσοι διαβάζουν. Διαλέγει και παίρνει. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Γι' αυτό οι γυναίκε πρέπει να παντρεύονται 2 άντρε. Ένα θα κάνει τη δουλειά και ένα στην ομιλία. Να υπάρχει ένα απερισκεπτόμενο. Γιατί η γυναίκα θέλει να μιλάει μετά το σεξ. Εκείνο το πρόβλημα. Κάνοντα να πάει στο διάλογο και άστο να πάει στο διάλογο και αυτό.
Γιατί η γυναίκα, μόνο αν μιλήσει μετά το σεξ, νιώθει ψυχολογικά. Αυτή τη λέξη την ξεχνάω. Ψυχολογικά νιώθω υπέρτατα. Πώς? Υπέρτατα. Ψυχολογικά, ναι. Η ψυχολογικά είμαι υπέρτατα, δεν νιώθω υπέρτατα. Δεν την ξέρω τη λέξη. Δεν υπάρχει. Δεν κολλάει αυτό που λες. Υπέρτατα, δεν υπάρχει. Δεν ταιριάζει. Πού κολλάει η λέξη υπέρτατα. Δεν μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα το που το λέω εγώ. Αλλά... Υπέρτατο, είναι υπέρτατο. Νιώθω υπέρτατο. Χαρικά. Δηλαδή υπάρχει αυτή η λέξη, μη ζορίζετε. Ναι, Ερτζή, υπάρχει η λέξη νιώθω υπέρτατα. Είναι φιλόλογος αυτή. Τι είναι αυτό τώρα. Υπάρχει, ρε παιδιά. Όχι. Όχι. Το υπέρτατο είναι. Πού είναι η ζάχαρη. Επίθετο, δεν είναι ζάχαρη. Πού είναι η ζάχαρη, αυτό είναι. Ο υπέρτατο είναι που είναι η ζάχαρη. Και ο υπέρτατο είναι που είναι ο καφέ. Υπέρτατα. Σημαίνει έχω πιάσει τα βάνη, είμαι στο μη περαιτέρω, στο αδιαχώρητο. Στο αδιάβροχο μηδέν, ξέρω εγώ τι να σου πω, δεν ξέρω. Τι να σου πω, κυρία μου, δεν έχω νιώσει και υπέρτατα να καταλάβω. Υπάρχει η φράση όμως, γιατί το διασταυρώ. Καλό στην Άρια. Άρια, κριτικά. Κριτικότατη. Καλό στην Άρια. Είναι διασταυρωμένο. Κριτικά. Τα πράγματα όσο πάνε και σοβαροποιούνται. Αλλά δώστε μου παρακαλώ, θέλω να πετάξω τη σοβαροποίηση και να πάω στην πίση. Πες με ένα στίχο, εσύ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με ξύπνησε η μπόρα μέσα στην νεκροφόρα. Ο Χριστός και πέρα. Αυτό γίνεται τέλειο τραγούδι, βρε. Όταν περνώ. Όταν περνώ φόρα, φόρα νεκροφόρα. Κι η βροχή η ίδια δεν με σταματά. Πέθανε μια ώρα και έχει πέσει μπόρα. Πάν στην νεκροφόρα που και νεκρό ξυπνά. Την έχω την πουτάνα την πεις μέσα μου. Θεέ μου, τι ακούω, μου ήρθε ο ουρανός, πώς να το πω, ο ουρανός μου ήρθε. Εμένα μου έρχεται ο ουρανός καντήλινα. Καντήλινα μου, το τι είναι αυτό το πράγμα. Μου ήρθε ο ουρανός καντήλινα. Ο ουρανός φοντήλι. 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 Σφοντήλι. 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 Από το ουρανός είναι το S, ο ουρανός φοντήλι. Α, από το ουρανός είναι το σίγμα. Αλλού μεγάλο λέω όμως. Ουρανός φοντήλι. Όταν σου ήρθε ο ουρανός καμπύλι, το σίγμα με το ουρανός το καμπύλι είναι αυτό. Να τελικά τα βρήκαν, τα διαχωρίσανε. Είναι από το ουρανός και το φοντήλι. Και μου ήρθε ο ουρανός φοντήλι. Το δε φοντήλι είναι από το φοντανάκι. Το μικρό, που αν το βάζεις ένα φυτίλι, ενώνεται και γίνεται φοντήλι. Κατάλαβες? Και σου και το ουρανός φοντήλι γιατί βλέπεις κεράκια, κατάλαβες? Θα με τρελάνετε εσείς, θα στρελάνω εγώ. Γενικά αυτό εδώ πέρα το σπίτι, το Πάρο Βλάβη, είναι ένα μεγάλο σχολείο. Πολύ μεγάλο σχολείο. Πολύ μεγάλο σχολείο. Μπορείς να μάθεις πολλά πράγματα. Μπορείς να χάσεις και αυτά που ξέρεις. Και διαφιλικές σχέσεις. Διαφιλικές σχέσεις. Να μην τις μεταφέρεις σε... Να μην πέσεις ομοφιλοφιλικές. Στον τύπο. Πες μου πάλι και θα σου πω άμα το πεις σωστά. Διαφιλικές σχέσεις. Διαφιλικές. Διαφιλικές, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή φιλικές σχέσεις. Αυτά που γίνονται δηλαδή εδώ πέρα στο σπίτι των αντρών. Φιλικές σχέσεις. Να μην τις μεταφέρεις σε ερωτικές σχέσεις. Δηλαδή τι πίεση... Ωραία, ωραία. Πες το πιο απλά. Ότι έμαθα ότι την πίεση που είχα. Ναι, το είπα. Αυτό είπε, ναι, αλλά να το πει όλο. Με τα προσωπικά σχέσεις που είχα με τον υπόλοιπο. Είναι δύο Έλληνες που παλεύουν μέσω ελληνικής γλώσσας. Να μην τις μεταφέρω στο πρόσωπο που με ενδιαφέρει. Γιατί εσύ αυτό έκανες. Όλη την ένταση που μάζεψες. Μιλάνε την ίδια γλώσσα. Είναι, δεν είναι σαν τον άλλο το δικό μου νοτσουβλάκι ice cream, δεν είναι. Παιδιά, επίτηδες το κάνετε. Θέλετε να αποπλανήσετε τη σκέψη μου. Να με βουτήξετε σε χλαμάρα. Άκουσα και αυτό το βαθιστόχαστο, να το ακούσω και αυτό παρακαλώ. Θεωρώ ότι είμαι καλά όπως και να έχει και δεν ψάχνω στο άλλο μισό γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι είμαστε ολόκληρα και ψάχνουμε ένα ολόκληρο για να συμπληρωθούμε. Οπότε μόνο όταν εσύ είσαι μου, καλά. Μισό λεπτό. Μισό, μισό και, μισό και μισό κάνει ένα. Δεν κάνει ένα και ένα κάνουν δύο. Αυτό που είπε, θέλει να πάμε τρεις μέρες διακοπές να το μελετήσουμε. Δεν είναι αυτό να απαντήσεις έτσι πρόχειρα. Γιατί λέει πράγμα. Τι? Εσύ κάνεις για δύο. Δεν σε πιάνει ένα αυτό. Εσύ τι ψάχνει να βρει, εσύ είσαι μια χαρά κομπλέ. Εσύ βρήκε το άλλο μισό, το έβαλε στα πάνω, τελείωσε. Εσύ έχει ολοκληρώσει την κατασκευή. Μπράβο. Αυτό είναι μια καινούργια πρόταση. Τι να τον ψάξει το μαλάκο, τον έχει στα πάνω, τον παίρνει και τελείωσε. Τον έφαγε εσύ, κατάλαβε. Τον κατάπιε. Εκεί βάλτε τον. Μια χαρά, δύο σε ένα, τέλεια. Μια χαρά είσαι. Και στο οικονομικό μέγεθο, μια χαρά δεν σε έχουν. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Τα δικήματα Έλλη είναι αυτά της απιστίας, της κακουργηματικής απιστίας για να είμαι ακριβής και της ηθικής αυτουργίας σε αυτό το αδίκημα. Βαρύνουν τα τραπεζικά στελέχη η απιστία και την ηθική αυτουργία τους υπευθύνους των για κομμάτων. Για τα δάνεια των κομμάτων τα οποία είναι 400 εκατομμύρια πλήρωτα ευρώ παίρναν δάνεια εκτός από τις κρατικές χρηματοδοτήσεις, εκτός από τα μαύρα
χρήματα που μπαίναν στο ταμείο τους από τις εταιρείες και τους Χριστοφοράκους. Βγάλανε νόμο, αν θυμάστε, να μην ευθύνονται και οι τραπεζίτες για τα δάνεια που δίνουν, να τους αθώσουν όλους. Ό,τι θέλουν κάνουν. Και δεν θέλουν προς Θεού να αποπληρώσουν τα δάνεια. Είναι και αυτό μια υποχρέωση του ελληνικού λαού να πληρώσει τα δάνειά σας. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση. Πώς παίρναν τα εκατομμύρια αυτά σαν δάνεια, ότι δηλαδή θα έχουν συνέχεια αυτά τα ίδια ποσοστά, ότι θα μένει αναλύωτη δημοκρατία. Θέλω να ρωτήσω επίσης αν οι τραπεζίτες λάμβαναν υπόψη τους τις δημοσκοπήσεις. Μήπως δηλαδή παίζουν και αυτόν τον ρόλο οι δημοσκοπήσεις. Να δημιουργούν μια ψευδαίσθηση για να μπορούν να δανείζουν τα κόμματα και να γνωρίζετε. Τα γκάλο πλένουν ότι έρχομαι, θα πάρω τόσα. Ερωτώ. Και γιατί πρέπει να μένουν ατιμόρυτοι οι πολιτικοί. Αν ένα κόμμα έχει μαύρα ταμεία, 50 εκατομμύρια μαύρα λεφτά, μας είπε ο Τσουκάτος ότι πήγαν στο κόμμα του Πασόκ τότε μία χρονιά μόνο. Αυτά τα μαύρα λεφτά τι είναι ακριβώς. Μήπως τα δάνεια αυτά τα παίρνατε μαϊμού για να δικαιολογείτε τα μαύρα λεφτά που ξοδεύατε. Μαύρα λεφτά, εγώ ξέρω ότι έχουν μόνο οι συμμορίες. Έχουν φτάσει ο λαός σε σημεία εξάντησης. Ο λαός με αυτή την τρομακτική υπερφορολόγηση του Τσίπρα που συμβαίνει, τον έχει κυριολεκτικά εξουθενώσει και αναπιώνει γαμισιάτικα του καθενός που δεν πάει άλλο. Είναι τρεις λέξεις, δεν μην με πάτε με στη μορία. Ουρανός φοντίλη, δεν είπε άλλος. Είναι γαμίς, είναι ίσια και το άτικα, το κατάστημα. Δεν θέλω προστήματα. Το λέω για να σφοβοροποιηθούμε. Δεν έχουν καταλάβει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ καθόλου ότι με τη φορολογία αυτή που βάζουνε, σε λίγο όλοι θα ζούμε επιδόματα. Πάμε πίσω στο συνέδριο να δούμε το... Το κίνημα αλλαγής δεν θα συμμετέχει σε καμία κυβέρνηση που θα συνεχίσει τις αδιέξοδες συντηρητικές πολιτικές που εφαρμόζουν όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και της ακροδεξιάς. Είναι αυτοί που βάλαν τη χώρα στο χρηματιστήριο. Είναι αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα και τη βάλαν στο δνοτού. Είναι αυτοί που φέραν την ακροδεξιά και συγκυβερνήσανε. Είναι ο τέος πρωθυπουργός Σιμίτης με τους δύο του υπουργούς Εθνικής Άμυνας στη φυλακή και τον Τσοχατζόπουλο και τον Παπαντονίου με τον Τζουκάτο δεξί του χέρι. Και δεν άκουσε η Φόφη τι είπε παρακάτω, παρακαλώ. Be united so that we can finally put neoliberalism in its grave. Να μείνουμε ενωμένοι και να θάψουμε τον νεοφιλελευθερισμό. Πρέπει να υποχρεωθούμε όλοι σε αμνησία. Εσύ, Κυριάκο, πρόσεχε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είδε γη πρωθυπουργό Κάγκερ. Τελαφιέ. Είδε γη πρωθυπουργό Κάγκερ. Τελαφιέ. Είστε με τα καλά σου. Τον αυτιά είδατε τι έπαθε ο καημένο. Δεν το μάθατε. Ξεκίνησε να πάει για ευρωβουλευτή. Μάλιστα έχει βγει μία μέρα τη μέρα τη γυναίκα. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Του είπαν θα βγει. Και ξεκινάει αυτό και κάνει το εξή τη μέρα τη γυναίκα. Κύριε πρόεδρε τη κυβερνήσεω. Λέει στον Τσίπρα μιλάει. Περίμενα χθε μέρα τη γυναίκα. Να πάρετε πίσω αυτό το κακό άρθρο που ταπεινώνει τη γυναίκα. Ποιο? Και της λέει πάρε 152 ευρώ για να ζήσεις, αν χάσεις τον άντρα σου. Αν χάσεις τον άντρα σου πρέπει να πάρει παραπάνω. Περίμενα χθες, μέρα της γυναίκας, αξιότιμε κύριε πρόεδρε. Βέβαια, να πάρετε έχει πίσω τη χαρά που τον έχασα, αλλά λέμε τώρα. Το πιάνει ο Μητσοτάκης το θέμα. Φαίνεται ότι υπήρχε μια ένδοση συνεννόηση και καλεί τις χείρες. Βρεθήκατε και αισθάνεστε ουσιαστικά πως άνθρωπος. Ναι. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Το δύο, ναι. Και αυτό πρέπει να αλλάξει διότι είναι στοιχειώδης υποχρέωση του πράγματος να στέλνει. Υποσχέθηκε λοιπόν στις χείρες να τις δώσει λεφτά. Αυτός βγαίνει μετά ο Γιώργος Καμαρωτός που το κατάφερε και λέει. Αυτή είναι η πίεση η οποία ασκείται και μπράβος από μια εκπομπή. Για φανταστείτε να γίνει και κάτι άλλο. Καταλάβατε τι εννοώ. Καταλάβαμε λοιπόν, όλοι. Πάμε σε διάλειμμα. Και εκεί που έτρεπε τα χέρια του Γιωργάκης, ότι ήταν έτοιμος για ευρωβουλευτής, πέσα πάνω του ζηλιάριδες, γιατί σίγουρα θα έβγαινε αυτιάς, να το πούμε αυτό, και σήμερα τον είδα και δεν ανέπνεε. Ξεκίνησε έτσι το βίντεο, πάμε να δούμε, παρακαλώ, παρακαλώ. Η ώρα είναι 6 και 28 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε, μια ευχή να είστε όλες και όλοι καλά. Μαζί θα πάμε και αυτή την υπόθεση των δικών σας διεκδικήσεων, των δικών σας θεμάτων. Και παρακάτω συνεχίζει. Να λέμε την αλήθεια. Ούτε ο Τσίπρας θα τα δώσει, ούτε ο άλλος θα τα δώσει. Έγινε, ο Μητσοτάκης έγινε ο άλλος. Έγινε ο άλλος. Πρόσεχε, με συνεχίζει, βλέπω να σε διώχνω το κανάλι εκεί πέρα. Και θα πας στο Survivor, τι θα κάνεις, δεν ξέρω, θα χάσει εκεί πέρα. Ποιος διάλεξα, Γιώργο, για πες, Γιώργο. Με περισσότερο νεοφιλελεύθερο χαρμάνι, ο πρωινός καφές στη Νέα Δημοκρατία. Πού να χωρέσουν άνθρωποι του λαού. Έτσι, έτσι. Είναι μια ομάδα, Γιώργο μου. Με περισσότερο νεοφιλελεύθερο χαρμάνι, ο πρωινός καφές. Πάρτε χαρτί και μολύβι, αλλά. 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 Μετά θα τα πούμε.
Και είχε φτιάξει το προφίλ του όλο και στην 5 Μαρτίου βγήκε και φτιάξε τον εαυτό του και είπε τα μεγαλειώδη αυτά. Νιώθω υπερηφάνεια γιατί στο, στο ηρώο της Σάμο, πάνω-πάνω, γράφει Αυτιάς Ιωάννης. Ναι. Ο οποίος ήταν και υποψήφιος, θα το πω εγώ γιατί θα το θέλει. Θα το δείξουμε μετά. Ωραία. Λέει Αυτιάς Ιωάννης. Ναι, κατάλαβες, ε. Ξέρω, ασφαλώ και λοιπόν, κατάλαβα. Πάμε, φίλες και φίλοι. Και άλλοι όμως. Ας, θα πιστεύω να το καταλάβουνε. Πάμε. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μάθαμε από δασκάλους, μάθαμε από τους γονείς μας. Έχουμε πεσόντες στα μνημεία των ηρώων. Και πάνω-πάνω μάλιστα. Πού? Μακεδονομάχος. Στο... Πού? Στο μαραθώκοπο της Σάμου, ναι. Στο μνημείο των Πεσόντων, λέει πάνω-πάνω, πάνω-πάνω, ναι. Αυτιάς Ιωάννης. Τίποτα άλλο. Τελεία. Πάμε. Γιώργο μου, αυτιάς είναι με το αλφα. Πάει απάνω το αλφα. Γι' αυτό το βάλαν πάνω-πάνω. Με τα ψηφιάς θα πήγαινες κάτω στο ψού. Πού να το βάλουν, αυτιάς. Α! Τους Πεσόντες δεν σου κοινάνε από... Τι θα γίνουν τα εγγόνια τους. Δεν έχω να πω. Τι άλλο να φάω, να φάω κάτι. Τι να φάω, τι να φάω, τι να φάω, τι να φάω, παρακαλώ. Κάνει πάρα πολύ καλό η ελιά στον άνθρωπο. Και αν φίλες μου καταπιείτε και τα κουκούτσια, είναι το μόνο κουκούτσι που λιώνει μέσα στο στομάχι. Αυτά πίστεψα εγώ, έφαγα τις ελιές, παθαίνω κόψιμο, έσπασα τη λεκάνη. Έβγανε σαν χάντρες από κομπολόι. Τώρα είναι η ώρα για το ανέκδοτο, παρακαλώ να το ακούσουμε. Θα σας πω κάτι. Να πεις. Ο πατέρας του Τοτού έχει τρεις γιους. Ο πατέρας του Τοτού. Του Τοτού έχει τρεις γιους. Έχει το Σούτσο, το Λούτσο και το... Και το Μπούτσο. Το Τοτού ρε μαλάκα. Θα σας πω κάτι. Να πεις. Ο πατέρας του Τοτού... Καλά σου λέει και σένα. Πάμε και στο άλλος για το Ζωρό. Ζωρός από Πειραιά. Ποιος? Ζωρός από Πειραιά. Έφυγες ρε μαλάκα. Ζωρός είναι ένας στο Μεξικό και άλλος ήταν ο ψωμιάδης πάνω εκεί στη Θεσσαλονίκη με το άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα Ζωρό. Και Ζωρός με σίγμα. Τι Ζωρός είσαι εσύ. Είμαστε στον Ολυμπιακό λοιπόν. Χαλασμός είναι γίνει γιατί ο Πέτρος Κόκαλης μπήκε στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Λησομονούν τα κανάλια. Ο διαπλεκόμενος, τον καιρό που ήταν στο Δήμο του Πειραιά, που ήταν στον Ολυμπιακό, ήταν αδιάπλεκτος. Πάμε στον Πάπα ένα μισό λεπτό να δω. Το είδε αυτό. Του Πάπα, κοιτάξτε παιδιά τι κάνει. Σκύβουν εδώ οι πιστοί. Τι έχει πάθει. Πάνω του φιλίζει το χέρι. Ναι. Το τραβάει. Κοίτα, κοίτα να δεις τι γίνεται. Γιατί το τραβάει, πως δεν είναι απλό. Τι, έχει λόγο. Ναι. Μην του πάρω το δαχτυλίδι. είναι το δαχτυλίδι αυτό, είναι το δαχτυλίδι ναι, του Πάπα. Είναι σημαντικό. Γι' αυτό. Λοιπόν, οι συντηρητικοί καθολικοί που κατηγορούν συνήθως τον σημερινό Πάπα ότι απομακρύνεται από την εκκλησιαστική διδασκαλία, κοιτάξτε πώς τραβάει το χέρι. Έλα, ρε, πλάκα τους κάνει. Δεν κάνει πλάκα, ρε. Υποπτεύονται μόνο χαστούκια που δεν έρχεται. Συντηρητικοί ότι θέλει να βάλει τέλος στο χειροφύλημα. Όχι εκεί. Είπα να δω τον Πάπα. Πάμε να δούμε στη λαϊκή. Πάμε γρήγορα στη λαϊκή. Εσείς θα ψηφίσετε, Αλέξη. Το καλό παιδί, το καλό παιδί. Τα έδωσε όλα. Άλλα μας είπε και άλλα μας έκανε. Δεν πειράζει. Σίγουρα θα το ψηφίσω οπωσδήποτε. Δεν θα το ξεχάσω, δεν θα το παραγγείψω. Πάμε παρακάτω. Εσείς θα ψηφίσετε. Βλέπετε αυτοδυναμία στις εκλογές. Δεν ξέρω, ο κόσμος είναι έτσι και έτσι. Δώστε βλέπετε αυτοδυναμία στις εκλογές. Πάμε προς το καλύτερο. Αλήθεια. Βεβαίως. Βλέπετε αυτοδυναμία δηλαδή. Βέβαια. Ποιος? Τσίπρας. Α, θέλετε ακόμα καιρόνα. Τσίπρας. Έχει καιρό να πει το σπίτι. Ποιο? Πασόκ. Για Νέα Δημοκρατία 40 χρόνια που τα κλέβανε. Ο Κυριάκος δεν είναι διαφορετικός. Ίδιος, σαν τον πατέρα του και σαν τους άλλους. Να τα βάλεις όμως, όχι να τα κόψετε. Εμείς δεν κόβουμε. Ευχαριστούμε. Να τα βάλεις όχι. Μας πέρασε για άλλο κανάλι, καταλάβαμε. Πάμε. Πάμε. Εγώ να σου πω τώρα, αφού δεν κόψαν τελευταία τους μισθούς, μπράβο. Τι άλλο. Αυτό ήθελα να πεις. Δεν κόψανε. Τώρα οι προηγούμενοι δεν τους είχαν κόψει. Τους ακατέψανε. Οι προηγούμενοι τα φάγανε, δεν πληρώνουν και τα χρέη αυτά που λέει, αυτά που λέει. Έτσι. Τα λεφτά γιατί δεν πληρώνουν. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, που είναι το Πασόκ. Με τη μούτρα ξαναβγαίνουν. Εκεί, εκεί. Οι Έλληνες εκεί που φτύσανε δεν ξαναγλύφουνε. Πάμε παρακάτω. Δώσε. Όχι. Ο Κυριάκος. Όχι. Ποιος σας αρέσει. Η Φόφη. Η Φόφη. Θα τα καταφέρει η Φόφη. Όχι, αν μου αρέσει. Ο Αλέξης. Όχι. Δώσε παρακάτω. Πρέπει να βάει μαύρο αυτός, όχι μαύρο. Φούμο, σκούρο πολύ. Ο Αλέξης λέτε. Ο Αλέξης, ναι, ο Αλέξης.
Γύρω να πρώτα μου ήρθε το ένθια όταν αυτός έλεγε να καταργηθεί το ένθια. Μου ήρθε 15 ευρώ. Δώσε παρακάτω. Πήγα να το πληρώσω στην εφορία. Εσείς τώρα ποιον προτιμάτε, τον Αλέξη ή τον Κυριάκο? Κανέναν. Κανέναν. Το ΚΚΚ κύριε. Γιατί είναι αντιστασιακοί και είναι πατριώτες. Και ο Καραμαλής ήταν πατριώτης, αλλά οι άλλοι δεν είναι. Υπάρχει διαφθορά στην Ελλάδα? Αγρίως. Έφυγες. Πάμε παρακάτω. Ανάμεσα στον Αλέξη και τον Κυριάκο, ποιον προτιμάτε? Τον Κυριάκο. Τον Κυριάκο. Θα έχει αυτοδυναμία, λέτε? Ε. Θα έχει αυτοδυναμία? Δεν νομίζω. Και θα μπορούσε να συγκυβερνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ? Σαφώς πάντως στη λαϊκή υπάρχει κλίμα υπέρ του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης έχει πείσει ότι θα κατεβάσει τη φορολογία, ότι θα πάρουν μπρος οι επιχειρήσεις, τους έχει πείσει ότι θα φέρει περισσότερη ανάπτυξη, ότι θα κατεβάσει τον έμφυα, ότι θα υπάρξουν καινούργιες δουλειές. Αλλά όπως θα δείτε και στα άλλα ρεπορτάζ που βλέπουμε στις εκπομπές, το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών έχει παίξει μεγάλο ρόλο. Και αυτή η διακοπή της ομιλίας που έγινε του Μητσοτάκη, παρακαλώ να τη δούμε αυτή. Έρχομαι σε μια εποχή όπου οι Μακεδόνες, αλλά και όλοι οι Έλληνες αισθάνονται πληγωμένοι, αισθάνονται προδομένοι, αισθάνονται ταπεινωμένοι από μια κυβέρνηση, ακούστε, από μια κυβέρνηση η οποία υπέγραψε είπανε τα κανάλια ότι ήταν χρυσαυγίτες. Αλλά σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που βλέπουμε διακόπτουν συνομιλίες, είναι έντιμοι πατριώτες. Αλλάξανε. Τώρα γίνανε χρυσαυγίτες. Είναι βέβαια ανάγκη της Νέας Δημοκρατίας που έχει γίνει λίγο blue-black από τον Άδωνη Βορύδη και από την όλη την ακροδεξιά παρέα που κυριαρχεί. Αλλά πάμε. Στέφεται ο δούλος του Θεού Αντώνιος, την δούλη του Θεού Ελένη, εις το όνομα του Αντώνιος, την γυναίκα που τόσο αγαπάνω. Διότι αυτή είναι η κατάσταση. Περιμένει και η Φοφόκα να μπει. Όλο αυτό όμως που έγινε και η διαμαρτυρία οφείλεται σε αυτή τη φράση, νομίζω. Πάμε παρακαλώ. What I've said very clearly is that we have an international agreement that I did not like, I do not like. It's a ratified international agreement that I'm going to respect. Είπε θα σεβαστώ τη συμφωνία, δεν του αρέσει, αλλά θα τη σεβαστεί. Δηλαδή, εντάξει το όνομα. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο πατέρας Μητσοτάκης είχε πει ότι σε 10 χρόνια θα ξεχάσουμε το όνομα Μακεδονία, αν σκεφτεί κανείς ότι τώρα είχε πει ότι συμφωνεί κατά κάποιο τρόπο που κάνει το παιδί με το όνομα αυτό και είχε πει παρεμφερεί σχετικά ονόματα, είναι προφανές ότι στο όνομα τα έχουν βρει. Και ο λαός, το πρόβλημά του είναι όχι μόνο στα επακόλουθα. Ο λαός πρωτίστως έχει θέμα το όνομα και αυτό ψάχνει να βρει τι αποδίδει πού και τι. Ο Τσίπρας μαζεύει οργή γιατί τον πιστέψανε και θεωρούν ότι είπε ψέματα. Όχι ότι απέτυχε μόνο, αλλά ότι ήξερε ότι θα αποτύχει και του έλεγε ψέματα. Παίζουν κάποιο ρόλο τα επιδόματα και κυρίως το μικόψιμο των συντάξεων. Παίζει επίσης ρόλο ο φόβος των δημοσίων υπαλλήλων να μην απολυθούν. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη δυσφορία που θα την βλέπουμε γιατί μαζεύω συνέχεια υλικό. Πάμε να παρακολουθήσουμε μια περιγραφή αγώνα, να ξεφύγουμε από αυτά. Πάμε στην Ξυλακανή και να κάνουμε ένα διάλειμμα. Άιντε Χασάν. Πάμε. Άιντε Γεωργιάδη. Μπράβο ρε Κουλάρα! Μπράβο ρε Γιώργο! Μπράβο ρε Φώτη! Φωτάξι είναι δικό μας παιδάκι. Φωτάσο του που έχει τα ψημένα τα ορνήθια στην Κομοτηνή. Γιος είναι, ο τρανός. Ο μικρός είναι ο φαντάρος. Θα έρθει. Μαλάκα κουσουμπολιό σε αγώνα. Πάρε το πουλητήριο. Άντε ρε Γιουργιάδη, άντε ρε παστέλους του ρε αγώρι. Άντε γκολ! 3-0 ο Χασάν. Στέλιος Χατζίδης, Παπαγεωργίου, πολύ ωραία παλιά. Δεν είπα, ο άλλος είναι offside ρε. Γιώργο, πάρε τον νεό, να μην κρυμίσει από εκεί. Να, πάνε απέναντι. Τι φτιάνει εκεί. Μούναχο. Αδιέξοδο. Τι πήρε το μηχανάκι να πάει να δει το μάτσο από εκεί. Μηχάκι πήγε, έπιασε το νίσκιο. Δεν ξέρω γιατί. Έφαγε πολύ, ήπιε πολύ. Ζαμάκωσε πολύ. Μεσημέρι. Αγώνα, επανέρχομαι. Δώσε. Γεια σας, ξανά και ξανά. Γεια σου Φαρκαδόνα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, είναι τιμή που έρχεστε στο Σαντήρι. Σε αυτά τα τσαντίδια που έχουν κρατήσει τόσα χρόνια. Σε όλα, ναι. Ναι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν εδώ μαζί μας τους Ολυμπιονίκες,
και τους εκπροσώπους των εθνικών ομάδων της ενόργανης γυμναστικής, ρυθμικής γυμναστικής και τραμπολίνο. Ελπίζω να τα λέω σωστά, έτσι. Λοιπόν, θέλουμε ένα χειροκρότημα για όλους. Είναι ο Βλάστης Μάρας, είναι ο Νίκος Ηλιόπουλος, είναι η Μπαρβάρα Φίλιου, είναι η Ευαγγελία Πλητά, είναι ο Απόστολος Κουταβάς, είναι η Λίλα Καστάπογλου, είναι και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ολυμπιονικών, κυρία Κοζομπόλη Βούλα. Εσύ είσαι ρε Βούλα. Η μόνη γυναίκα μέλος της Επιτροπής Μάρκετινγκ και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Θέλω ένα δυνατό χειροκρότημα για τους Ολυμπιονίκες και όλους τους παράγοντες ενός καινούριου καινοτόμου θεσμού του World Outdoor Gymnastics. Καλά, τα λέω καλά. Ή θα πάω στον ξάδερφο χαμένος. Πρόκειται για μια καινοτομία που θα πραγματοποιηθεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο στο Καλλιμάρμαρο στις 7 Ιουλίου. Στις 7 Ιουλίου, ναι. Θα μου πεις τώρα μετά, 2019, όπου Ολυμπιονίκες της ενόργανης γυμναστικής, εκπροσωπώντας 20 χώρες, πες μου Νίκο, τι ακριβώς είναι αυτό, για να το καταλάβουν όλοι. Αρχικά, γιατί είναι κάτι πολύ καινούριο, έτσι. Αρχικά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ιδιαίτερη τιμή που μας κάνετε σήμερα. Βρε, εσείς κάνετε την τιμή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Από εσάς κάθε φορά. Να είστε καλά. Γιατί εσείς εκείνη τη στιγμή δίνετε αυτή τη συγκίνηση που μοιράζεται ίσια στους Έλληνες. Δεν την παίρνει κανένας ξεχωριστά. Ξέρεις τι σημαντικό είναι αυτό το πράγμα, να μοιράζεται μια συγκίνηση ίσα. Είναι πολύ δυνατό συνέστημα αυτό. Είναι πραγματικά τρομερό όλο αυτό το συνέστημα. Δεν το έχω, το ζω σαν αθλητής, δεν το ζω σαν θεατής. Αλλά είναι πάρα πολύ συγκινητικό και μόνο που το λέτε. Για πες μου, λοιπόν, τι είναι αυτό. Ωστόσο, όσον αφορά τον καλά, το World Outdoor Gymnastics καλά, στις 7 Ιουλίου, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, που προφανώς το ξέρουν όλοι, ακόμα και άτομα εκτός της Ελλάδας το γνωρίζουν. Στις 7 Ιουλίου, λοιπόν, στο Καλλιμάρμαρο θα μαζευτούν 20 αθλητές, από 20 Olympians, από 20 διαφορετικές χώρες. Θα έρθουν στο Καλλιμάρμαρο, αλλά δεν θα αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον. Αλλά για πρώτη φορά θα αντιμετωπίσουν τον τέλειο ψηφιακό εαυτό τους. Έχουμε φτιάξει με την ομάδα του WOG έναν ήρωα. Τον έχουμε ονομάσει WOGATAR, από το WOG και το Avatar. Η τεχνολογία είναι τέλεια. Ο αθλητής πάντα, πριν ανέβει να κάνει το πρόγραμμά του, στο μυαλό του σκέφτεται το τέλειο. Άρα είναι η πρώτη φορά που αυτή την ιδέα, αυτή τη σκέψη, το κάνουμε μορφή. Ψηφιακά. Ψηφιακά. Έτσι, οι 20 Olympians και οι Έλληνες αθλητές, εννοείται, εκείνη την ημέρα θα έρθουν αντιμέτωποι με τον τέλειο εαυτό τους. Θα βλέπουν παγκόσμια, λοιπόν, αυτό. Ναι. Ωστόσο. Εμείς στην ενόργανη ρυθμική και στο τραμπολίνο έχουμε συνηθίσει να έχουμε κριτές. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι από κάτω που μας κρίνουν. Αυτή τη φορά δεν θα έχουμε κριτές, αλλά τη δύναμη θα την έχει το ίδιο το κοινό. Το ίδιο το κοινό ταυτόχρονα θα εκπαιδεύεται στην ενόργανη ρυθμική και στο τραμπολίνο, βλέποντας το βίντεο, και έτσι θα μπορέσει να κρίνει. Οι ψήφοι που παίρνουν οι αθλητές μετατρέπονται σε ευρώ. Παγκόσμια. Παγκόσμια. Και έτσι οι αθλητές φεύγουν με τα μεγαλύτερα έπαθλα που υπάρχουν και υπήρξαν στην ιστορία της γυμναστικής. Τέλεια. Ναι, είστε καλά. Και αυτά. Υπάρχει και ένα άλλο πιο σημαντικό. Γιατί όλο αυτό το έχουμε ξεκινήσει και δεν είμαι μόνος μου, εννοείται. Το έχω ξεκινήσει μαζί με τον κύριο Γιάννη Πάνου πριν 1,5 χρόνο. Ξεκίνησε για κάτι πολύ μικρό και τοπικό. Και πλέον έχει γίνει κάτι τεράστιο και παγκόσμιο. Και όλα αυτά τα χρήματα νομίζω θα συγκεντρωθούν για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους αγώνες. Μαζί, όσον αφορά, επειδή το WOG συνέχεια κατεβάζουμε ιδέες και προσθέτουμε και άλλα πράγματα, μετά το event θα υπάρχει μία δεξίωση για VIPs άτομα και τα χρήματα τα οποία θα μαζευτούν από αυτή τη δεξίωση θα επιστρέψουν πίσω στην Ομοσπονδία με σκοπό να βοηθηθούν οι αθλητές για το δρόμο για την Ολυμπιάδα. Σας ευχόμαστε. Καλή επιτυχία σε όλους. Είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ δυνατό χειροκρότημα. Ιούλιο θα είστε όλοι εκεί στο Καλλιμάρμαρο. Εσείς λοιπόν υπαδίνετε τη χαρά κάθε φορά βλέποντας την ελληνική σημαία να κυματίζει τις πίκες σας και να μοιραζόμαστε την ίδια συγκίνηση. Και θέλω να το τονίσω αυτό. Όταν βλέπουμε την ελληνική σημαία και μοιραζόμαστε την ίδια συγκίνηση, τότε πρέπει να αισθανόμαστε Έλληνες. Όταν η σημαία μας ενώνει, όχι όταν μας χωρίζει.
δεν είναι η σημαία ρεζερβέ κανενός. Και θα συνεχίσω λοιπόν το ρόλο μου σαν δημοσιογράφου σήμερα και θα πεταχθώ στο 1930. Η Ελλάδα είχε τότε οικονομική κρίση. Ελευθέρωσε Βενιζέλος, σε λίγο καιρό θα παραιτηθεί. Ο Βενιζέλος έγινε 7 φορές πρωθυπουργός, αυτοεξορίστηκε άλλες τόσες. Γιατί ξέρεις, δεν αντέχεται αυτό. Στην Ελλάδα, μια σε θέλουν, μια δεν σε θέλουν. Κι όμως υπήρχε αστάθεια και τότε και μια γυναίκα, η Μαλάμου, την εποχή εκείνη, τα σπάει με την ομορφιά της και τη συμπεριφορά της και με αυτή τη θέληση να είναι δοσμένη μόνο σε έναν άντρα. Στο Θανάση. Αν δοθεί, θα δοθεί μόνο στο Θανάση. Η Μαλάμου το 1930. Η Μαλάμου θα μπορούσε να ζήσει το σήμερα. Θα μπορούσε να ζήσει το χθες. Στο 2019, στο 1930, στο 1821. Με την δύναμη της τηλεοπτικής μαγείας θα κάνω μια τηλεμεταφορά και θα τη φέρω εδώ. Θα φέρω εδώ τη Μαλάμο, τη γυναίκα του 1930. Κυρίες και κύριοι, το παρελθόν δίνει συνέντευξη στο παρόν. Υποδεχτείτε την Μαλάμο. Μαλάμου, ναι. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Oh. Το ξέρουμε όλοι ότι σε μια γυναίκα σταθμός. Mm-hmm. Οπωσδήποτε και πάντα υπήρχε μέσα μου ένα τρένο αγραμμάτιστο. Αγραμμάτιστο. Χωρίς γραμμές. Ah. Ακατεύθυντο. Στου κάμπου τις κορφές και στου μαγιού τις στράτες. Οι λέξεις από τα χείλη μου ήταν μικρές, σταράτες. Αυτό είναι πολύ τιμητικό για σένα. Ναι, μέσα μου κατακράβγαζε μια ανισορροπία και έμπηγε τα νύχια της σε νύχτα, η οποία ήταν για μένα η βασική. Ήταν βασικοτάτη. Δεν ήξερα αν ήμουν δεμένη σε κατάρτι. Αυτή είναι όντως μια φοβερή ανησυχία. Mm. Μια ιδιαίτερη, αλλά από κάπου πήγες αυτός ο πλούσιος εσωτερικός κόσμος που πήγες η Μαλάμου, ήταν μια πηγή νομίζω. Εξ όσων δεν ξέρω για μένα, γιατί εν είδα ότι προσωπικά ποτέ μου δεν τον είδα. Ποιον? Το Λεωνίδα. Των Θερμοπυλών. Ναι, ήτανε στα όνειρά μου, τους 300 άφηνε και ερχόταν αγκαλιά. Παιδιά, μαθαίνω συγκλονιστικά πράγματα. Είχες σχέση με το Λεωνίδα των Θερμοπυλών ψηφιακά? Ναι, μα ήταν ονειρόδης. Ονειρόδης. Ονειρόδης, ζούσαμε σε άλλες εποχές. Μου ερχόταν κάθε βράδυ, αφού τους Πέρσες ξέσκιζε, και μου δίνει ένα χάδι. Μαλάμα, αυτό είναι συγκλονιστικό. Ερχόταν πάλι εποχή και κάνατε έρωτα στο όνειρό σου. Όχι, όχι, ποτέ δεν άφησε να μπει ο Λεωνίδας. Και οι 300 ήρθανε και με παρακαλούσαν. Γιατί ήταν πέρα για πέρα προφανές πως μόνοι τους τη βγάζανε, οι γυναίκες δεν... Όχι, αχ να χα... Άντε. Ό,τι θα έλεγα, η τρελή, τι θα εξεστομούσα. Λέξεις που δεν αρμόζουν σε χαμηλοβλεπούσα. Έβλεπες πάντα χαμηλά, Μαλάμο. Ναι. Ναι, εκεί στα χαμηλά βρίσκονται τα χορτάρια και των αντρών τα έμορφα και μακρουλά. Παναγιά μου. Όχι, αυτό είναι το δράμα μου. Τι? Μου δραπετεύουν λέξεις. Τη χώρα αυτή μου είπανε πηδάει ένας Αλέξης. Το Sky μήπως έβλεπες, μήπως το Πορτοσάλτε. 8 γριές καλέ με πιάσανε και ήταν συνταξιούχες. Για να το ξεπεράσουν έγιναν οποιούχες. Αλήθεια? Ναι, στους μπάφους τρώνε τη σύνταξη. Για άλλα πια δεν φτάνει. Όπως του κυρίου εκεί το πουλί, που είναι κρεμάμενο, μαΐστρος, μάλλον δεν το πιάνει. Μαλάμο. Ξέ... Αχ, ήθελα να το ζήσω από κοντά. Σε ευχαριστώ. Μαλάμο, όλοι που σκυρκίστε από στα δυο γουνά μαλών. Λοιπόν, Μαλάμο, λόγος σου αυτός ψυχές διαπερνάει.
Ναι, αν ζούσα εγώ στο σήμερα, δεν ξέρω, ίσως να κυβερνούσα. Ίσως να κυβερνούσες. Ναι. Είναι ο Έλληνας λαός, καλό είναι να το μάθεις. Ίδιον ψηφίζει και ο τυφλός, ίδιον και ο ανοιχτομάτης. Εξαπανάει καθέναν αυτό. Είναι ιστορικό μας κουσούρι, δηλαδή, αυτό πιστεύεις. Έχει βασικά, έτσι, για να απαντήσω λίγο και στην πεζογραφία. Ναι, ναι. Έχει τη μνήμη του μικρή και την καρδιά μεγάλη. Ο Έλληνας. Οπωσδήποτε. Έχει λοιπόν τη μνήμη του μικρή και την καρδιά μεγάλη. Πάντα του φταίει αυτός που κυβερνά και συγχωρούνται οι άλλοι. Α. Και μόλις, ναι, έτσι όπως το αισθάνομαι τώρα πάντα τα λέω, ναι, μόλις σε ρίξει, σ' αγαπά. Και μόλις ανεβάσει, σου βάζει γύρω μια θηλιά, θέλει να σε κρεμάσει. Εσύ, μαλά μου, θα μπορούσες να είσαι αυτή την εποχή, δεν μπορούσες να κάνεις καριέρα. Θέλω, δηλαδή, θα ήθελες να ζήσεις εδώ στο σήμερα. Ω, θα ζήσω εδώ. Α? Ναι, δεν ξέρω, έτσι μ' αρέσει, θα ζήσω. Θέλω να μείνω εδώ. Να παίξω κι εγώ σε κάποιο σύριαλ, κάτι να παίξω. Ξέρεις, ταλέντο δεν χρειάζεται, αυτό το ξέρουν όλοι. Εδώ καριέρα κάνουν οι όμορφοι. Και αυτή την ομορφιά την έχεις, μαλά μου, έτσι. Και χαρά έχω, έχω αλήθεια, έχω πολύ χαρά, τρελή χαρά. Απόψε θα το κάψω. Και αργά πολύ, το χάραμα, βιβλίο λέω να γράψω. Που αν δεχτεί και κριτικές, που είναι του αντιθέτου, δεν θα με νοιάζουν πολύ. Αφού είναι αντίθετες αυτές από του αντιθέτου. Τι είπες, μαλά μου. Η κριτική, βασικά, παρακαλώ, όπως λέει και ο συγγραφέας των καιρών σας εδώ, ο Έλληνας Τολστόι, ο Ντάνος, είναι... όχι, είναι αντιθετική, ναι, με κάποια άλλη. Τι άλλη? Κριτική. Α. Και αυτό δημιουργεί αυτή την επιθετική αντίθεση. Α. Δημιουργεί αυτό το υπέρτατο οπωσδήποτε. Ας το διάλο. Ναι, το οποίο άλλωστε, όχι, όχι, σε σοβαροποιεί και άλλοτε σε κονσερβοποιεί. Σπανίως δε και σε αναμοχλεύει. Τι ωραία που μιλάς τη γλώσσα, δηλαδή. Η γλώσσα σου είναι σαν να γλιστράς πάνω στον Παμπινιώτη. Ναι, η γλώσσα κατσαρόλα μου και το μυαλό κουτάλα. Ανακατεύω δύο φορές και γίνεται πεντανόστιμη και του μυαλού μου στάλα. Αλλά όμως το ρωτάω ευθέως. Πώς τη φαντάζεσαι αυτή την καριέρα, θέλω να ξέρουν εδώ ο κόσμος, πώς τη φαντάζεσαι την καριέρα σου? Τώρα τη φαντάζομαι σαν κάτι μακρουλό. Που να με συμπαρασύρει οπωσδήποτε. Όπως θα έλεγε και η Μαρία η Πενταγιώτησα. Δεν συνυπήρξατε ιστορικά με την Πενταγιώτησα. Όχι, δεν συνυπήρξαμε ιστορικά, αλλά εμείς οι γυναίκες αυτές, όλες που είχαμε αυτό το υπέρτατο αντικειμενικό, αν το δεις από το υποκειμενικό σου... Πού να πάω, Θεέ μου. Θα απολύξεις σε μία καταλήγουσα, η οποία λέει... Η γυναίκα, αν θέλει να τα έχει όλα, δεν πρέπει να δίνει τίποτα. Τι είπες. Τι είπες. Τι είπες. Πολύ μεγάλη φράση είπες. Δηλαδή αυτή η φράση πρέπει να χαραχτεί πάνω σε μαρμαρόπλακα, να την κουβαλήσω αν χρειαστεί σαν εντεκάτη εντολή. Εγώ δεν θα το έδινα ποτέ. Όχι, είμαι μία παρθένα. Όχι πως δεν το ήθελα, πως μέσα δεν ρηγούσα, για να σου το πω σημερινά, μάγκα μου, και καβλάντιζα. Φασώθηκα καμπόσες και με τα χέρια μου έπιασα κι εγώ δεν ξέρω πόσες. Α, έλα και αντιστάθηκες. Ναι, ναι, αντιστάθηκα και όταν εγώ τις κλήρινα από τις πολλές μαλάξεις. Φύγε τώρα, του έλεγα, πήγαινε να βελάξεις. Έμεινες παρθένα, δηλαδή αυτό είναι απίστευτο, δεν το πιστεύει κανένας. Σε αυτή την εποχή ζούμε κάτι... Και, να σου πω. Τι. Έφευγε. Ήταν ναυτικός, χανόταν 10 μήνες. Δεν είχε τότε Facebook, Instagram και Twitter. Δύο περιστέρια είχαμε να στέλνουμε γραμμένα. Ήταν και τα δύο χαζά. Ήταν δύο βλαμμένα. Έλα μου, πέρανε το γράμμα μου και το έφερνε σε μένα. Και όταν έβγαινε ο Θανάσης, τι γινόταν όταν έβγαινε ο Θανάσης στο καράβι? Όταν το άντρα του δοθείς, την άσκηση έχει λύσει. Αργά ή γρήγορα λοιπόν, άλλη ναι θα ξεσκίσει. Μήπως λέω πολλά? Όχι. Μαλά μου, αν ζούσε σήμερα θα πήγαινε στο Power of Love, σε παρακαλώ πες. Όχι. Όχι. Όχι, σε αυτό είμαι κάθετη και οριζόντια, μαζί και ταυτοχρόνως. Είμαι που λένε αναφανδών, μπρουμιδών και κατακριμνιδών. Δεν ξέρω, δεν έχω αυτό το τσουλόφωνο μέσα μου. Έχω γεννηθεί με αρχές. Ναι. Είχα πατήρ που ήταν κρεοπόλ και δία λαντοπόλης. Μέσα στα σαλάμια
Εκεί έζησα, τα χάιδευα όλη μέρα. Κάπως το είπες αυτό, θες να μου το πεις. Το προφέρεις κάπως αυτό, χάιδευα όλη μέρα τα σαλάμια. Κοίτα λίγο γιατί φούντωσα. Άντρας χωρίς αισθήματα είναι σαλάμια αέρος. Και εγώ από την αρχή αποφάσισα πως θα με φάει ο αέρος. Ο αέρος. Ναι. Ο αέρος. Ύστερα είχα επίπεδο, δεν ήμουν τσουρδάλο. Εσένα να γλυκοκοιτώ και να πηδώ τον άλλο. Είχε συμπαγή χαρακτήρα, δε. Ναι, οπωσδήποτε είχα συμπαγή. Ένα είδος εξουθενωτικής ανυπομονησίας. Γι' αυτό ξεχώριζα. Τώρα, αν μία εγώ, αν δέχομαι σαν ίση εγώ προς ίση, μία και μόνη είναι αυτή. Τη λένε μην τενίση. Έπεσε σε βράχο. Αχ, καλέ, μαντήλια 10 σκούπισα στη Σμύρνη, αγαπημένη. Νόμιζα ήμουνα μικρή στη Μικρά Ασία. Σαν μπήκε μέσα στη θάλασσα, ένιωσα υγρασία. Τέτοια ταύτιση. Ναι, μ' αρέσει και αυτή η εποχή, μ' αρέσει, αλλά αυτή εδώ είναι το κάτι άλλο. Ξέρεις γιατί μ' αρέσει αυτή γιατί... εδώ. Γιατί μπορείς να γίνεις τα πάντα χωρίς να είσαι τίποτα. Πολύ ωραίο αυτό. Γι' αυτό λέω να μείνω παρθένα, άλλοι φαντάζομαι δεν έχετε από μένα. Καθόλου, δεν υπάρχει αυτό. Πάντως. Το κάνω μόνο από μπροστά, το πίσω δεν γυρίζω. Κανένας δεν σου ζήτησε. Μόνο ρωτήσεις κάνω. Το λέω γιατί το μάτι σου, τα στραφτερό, που αστροπελέ και αρίχνει, βλέπω πως θέλεις ότι όλοι σας από εμέ την κόρη. Τι είδους αλεξίπεο να βρω για πανοφόρη. Αχ, Θανάση, αχ, βρείτε μου έναν Θανάση, βρε παιδί. Αυτό ζητώ στην εποχή. Τον έρωτα, Θανάση. Ήρθε γι' αυτό σε αυτή την εποχή, να βρει έναν Θανάση και να μείνει και θες να μπούμε στο Facebook. Να διαλέξεις, υπάρχει μια εφαρμογή καινούργια, ναι, που μπορείς να βρεις και γκόμενο σε παλιά εποχή. Καλέ, τι είναι αυτό που λες. Σου λέω, παιδί μου, μπορώ. Δηλαδή, να μπω εγώ εδώ τώρα. Ναι. Και μπορώ εγώ να δω αυτόν τον Ενίδα που δεν είδα, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Τον ήρωα Λεωνίδα. Στην εποχή αυτή γίνει σοκολατάκια. Αλλά. Κάτσε μισό λεπτό. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, είναι εύκαιρος ο Λεωνίδας. Ναι. Μπορεί να σου έρθει. Λεωνίδα! 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 Α! This is Sparta! Καλέ, Πάρτα! Μου είπε Πάρτα ο Λεωνίδας. Λεω. Λεωνίδα. Λεω. 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 Λεω, κάτσε μαζί μας. Δεν μπορώ, πρέπει να φύγω. Με περιμένουν 300, τους άφησα μόνος. Καλά, καλή. Τι μόνος, 300 μόνοι, πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται να αυτοί τόσοι μαζί και μόνοι. Χωρίς εμένα δεν αξίζουν τίποτα. Πηγαίνουν σε μια ταβέρνα, τους λέει, πού είναι ο Λεωνίδας, ποιος θέλει να πληρώσει. Πηγαίνω εγώ σε μια ταβέρνα, μου λένε, Λεωνίδα, μόνος σου ήρθες, πού είναι οι 300. Λέω κάτι άλλο. Oh, yeah, it's a big problem, a huge one. Huge. Γιατί είναι κατακλυκό, Huge. Το λέω. Στο λέω πως βολώθηκα. Μέσα μου τα κατούκα. Σαν κάποιος και μου πέταξε μεγάλη στράκα στρούκα. Κοίτα Μαλάμο είναι το όνομα, αν θέλεις να το μάθεις. Το θέμα είναι, κούκλα μου, αν θες και να το πάθεις. Είμαι παρόν σε μια πολύ μεγάλη ιστορική στιγμή. Κυρίες και κύριοι, σε ποια εποχή είμαστε. Τι κάνετε όμως στα δικαστήρια. Τι είστε εσείς. Εγώ είμαι σε μια άλλη εποχή, αυτό που ζω δεν το πιστεύω. Τι είσαι, σε άλλη εσύ εποχή, σε άλλη εγώ, σε άλλη τούτος εδώ τεθωρακισμένος. Να σου πω, εσύ θυμάμαι πέθανες πούχο. Τυχή, παραδείγματος χάρη. Όχι καλέ, προ Χριστού εννοώ. Α, προ Χριστού, καλά. Το 380 ήταν. Ναι, εγώ δεν ξέρω, εγώ τα ξέρω τα νέα. Ο Εφιάλτης, ο Εφιάλτης την έκανε τη βρωμοδουλειά. Εφιάλτης, μεγάλη καψούρα, Εφιάλτης. Καψούρα. Ναι, καλή, ναι. Τι φοβερά νέα. Αρχαία πλην ωραία. Είχε ένα κόλλημα αυτός. Μια μέρα το αντιλήφθη. Πλανόμουν εκεί στη Ρεματιά. Όλο σε πασαλήφθη. Τσιτσίδι όλο το κορμί. Και ένιωσα ένα βλέμμα. Βλέμμα να έρχεται πάνω μου, να με πονά και να με καρφώνει. Κοίταζε, μην πεις. Αυτό που λένε του σώματος το φίδι. Ναι, και καθόταν πάνω στο αριστερό μου. Μην το καταλάβαμε, δεν είναι θέμα. Ήταν αριστερό, εφιάλτης από εκεί που πλανώσαν. Το καταλάβω. Δημοσιογράφοι. Όλα τα βλέπετε, όλα σταμάτα τα ξέρετε. Καλά και εσύ να μάθουμε με όλο μπουρμπού. Δεν είστε. Κοιτάζω, βλέπω αριστερά, καθόταν σε ένα βράχο και με κοιτούσε πονηρά.
Πώς κάνουν οι γυναίκες. Α, τον εφιάλτη, ντικιντάγκας. Τώρα εξηγούνται όλα. Είπα και εγώ γιατί πρέπει με τον Κάρφο στον Ξέρξη. Μόνο για τα λεφτά. Δεν του κάτσα. Αυτό είναι. Έτσι απλά. Α, ήταν άλλες εποχές. Σήμερα θα καθόσουν. Λες, ε. Να σου πω, ήταν σαν λένε άσχημος, σαν να λένε καμπούρης. Ήταν χοντρός και άσχημος. Ήταν και καμπούρης. Μα το χειρότερο. Τι. Κοντός. Κοντός και σχημομούρης. Και είχε και μια φούρια που σήμερα θα τον φωνάζανε... Μόμινα. Δεν μου λες. Αυτές τις συλλεβές θα βγάλουν στο μέλλον. Δεν μου λες εσύ. Ναι. Είσαι ελεύθερη. Όταν... Τι είναι. Είναι που λες Παρθένα. Έλα, Σταύρο, μη λες εσύ για μένα. Σαν το χορτάρι άνοιξης. Απάτητη σαν χιόνι. Έναν πήγα και αγάπησα, πες με αν θες κοθώνει. Εσύ ήσουν σε άλλη εποχή, δεν είχε τότε εφαρμογή. Δεν είχες application, δεν είχες το occasion. Ναι. Και έμεινε μόνο με το Θανάση. Ναι, με σένα όμως, με σένα θα πήγαινα. Αλήθεια το λες. Ναι, δεν είναι απιστία, εσύ είσαι σε άλλη εποχή. Δεν προσμετρούνται στην αυγή των καραβιών. Ιστία. Δεν είναι απιστία. Είναι και σαρακοστή. Είναι και αυτή η ιστία. Μαλά μου τα κουμπούρια σου, ανάθεμα τη φούρια σου. Μπαμ και μπουμ οι κουμπουριές. Αχ, έχω γυναίκα για να δω. Καιρό πολύ να πάω. Στις Θερμοπύλες ξέμεινα. Δεν ξέρω κι εγώ πώς. Ναι, ξέρω, ξέρω. Μετά ξέρω σκοτώθηκε. Καυλώνομαι χωρίς λόγο από ό,τι καταλαβαίνω. Για φτιάχτε μας λίγο, ρε παιδιά. Στο χώμα... Στο χώμα παραχώθηκες και ο Ξέρξης από πάνω, λέγω ήταν νέος. Όμως σαν τα πρόσωπα, οι άνθρωποι στη σκέψη τους κάτω. Ναι. Και αυτοί είναι που ζουνε. Μαλά μου, θες να με παντρευτείς, να αφήσεις το Θανάση. Έλα μαζί μου, χώρισε. Στο λέω, δεν θα χάσει. Συγγνώμη λίγο. Δεν ζει και ο εφιάλτης. Είτε, όχι. Όχι καλά, δεν ζει και ο εφιάλτης να μου πει που αυτός το πρώτο είδε. Δεν ξέρω, κοίταξε λέω μου τώρα. Εγώ γάμο δεν θέλω και παιδιά, δεν θέλω υποχρεώσεις. Εσύ να γυρνάς με τους 300 και μένα στην κουζίνα να με χώσεις. Να κάνετε σύμφωνο συμβίωση, παιδιά. Τι είναι αυτό. Σε αυτή την εποχή υπάρχει σύμφωνο συμβίωση. Δηλαδή, κάντε και όσο πάει. Και ύστερα, bye bye. Ναι. Ω Μιτζή. Αυτό είναι. Κάθε εποχή έχει τα δικά της. Πρέπει να σκέφτεσαι όπως αν ζήσει το μέλλον. Ο εφιάλτος αν ζούσε σήμερα θα ήταν μόδιστος, σε πάνε μάλλον σκριτές, θα κρίναν γυναικών τσάντες και η μαλά μου θα ήταν σαν τη Μιμή Ντενίση. Όλοι αυτοί θα θέλανε, αυτοί θα ήταν στη Σμύρνη. Α, εγώ στη Σμύρνη. Εγώ στη Σμύρνη τάζησα, ήρθαν πολλοί δικοί μου. Έχει η Ελλάδα συμφορές, μια τρίχα η δική μου. Τι είναι αυτές οι συμφορές. Εγώ που είμαι ο Θόδωρος. Ο Θόδωρος. Ο Θόδωρος. Ποιος Θόδωρος. Ο Κολοκοτρώνης. Συγγνώμη, δεν είσαι ο Λεωνίδας. Όχι, είμαι ο Θόδωρος ο Κολοκοτρώνης. Κάντε λίγο, σε παρακαλώ. Έχω σελίδα στο Facebook. Πως είμαι ο Λεωνίδας. Έχεις ψεύτικο προφίλ. Αλήθεια. Συγγνώμη. Όχι, κάτσε. Τώρα που τον βρήκα. Έχεις ψεύτικο προφίλ. Πως είμαι ο Λεωνίδας. Ναι, κατάλαβε, είσαι ο Κολοκοτρώνης. Ο Κολοκοτρώνης. Τα έχεις με την Μπουμπουλίνα. Τώρα μπορώ και να το πω. Τα είχαμε Μπουμπουλίνα. Προς τι το ψεύτικο προφίλ. Ήταν, γιορτάζουνε την Επανάσταση που λες το 21 και αρχίζαν να γκουγκλάρουνε ποιος είμαι, ποιος ήμουνα, τι τάχα έκανα, ήθελαν να δουν. Και έβαλες ψεύτικο προφίλ, έγινες Κολοκοτρώνης, δεν Λεωνίδας. Δεν είχα άλλη επιλογή. Ναι. Εσένα δεν σε φυλάκισαν. Άλλους σε σκοτώσαν. Ναι, καλά έτσι είναι αυτοί οι Έλληνες, πάντα στους αιώνες. Πρώτα σκοτώνουν, γδέρνουνε, πρώτα τους εξορίζουν και ύστερα ήσυχοι αυτοί στην ιστορία κοιμούνται. Και όταν τα χρόνια φύγουνε, ξυπνούν. Τα λάθη βλέπουν και τους ξαναθυμούνται, Θόδωρε. Την εποχή μου με έπρεξαν, τώρα όλοι με θυμούνται. Βαριά κουβέντα, δεν θα πω. Δεν πάνε! Όχι, μην το... είναι λαός. Είναι λαός, στην χώρα τους θα κάνουν πάντα λάθη. Θες, μαλά μου, με το Θοδωρή, το Θόδωρο, να τα έχεις. Η Μπουμπουλίνα τα έφτιαξε, το διάβασα στο Facebook. Ναι. Τα έφτιαξε με τον Τάνο. Στην ίδια εφαρμογή, θα πέσω να παθάνω. Θόδωρε. Ψευτοθόδωρε. Εσύ κάτι ξέρεις. Θα αφήσω το Θανάση. Απόψε αυτό το χέρι μου, άλλο καημό θα πιάσει. Και δες καινούργια εφαρμογή, ένα κουμπί πατάω. Στο 21 φύγαμε πίσω, εποχή γυρνάω. Ελάτε στα λιμέρια μου. Σ' όλους να σας γνωρίσω. Παιδιά,
Η μαδάμα μου! Ξεχάστε μπουμπουλίνα. Πάνε τα χρόνια εκείνα. Αχ, ωραίο πισωγύρισμα αυτό που κάνει ο χρόνος. Είναι βαθύς, πανάρχαιος του Έλληνα ο πόνος. Αν στους αιώνες τριγυρνάς και ήρωες γνωρίσεις, θα καταλάβεις μόνο μιας, γιατί ακόμα μπουσουλάς. Τη μοίρα δεν μπορείς να την ορίσεις. Μαλάμα μου, να μας ζήσεις. Πάνε φόρες εσύ, Γαμπριάκη, Γουστού Μικέλα, γρήγορα και εσύ ετοίμασε το χορό. Το χορό, ναι, για τον άντρα. Κάτω το δεν ξέρω μάγια αν μου έκανες, μα την καρδούλα μου τι είχες έκοψες. Αν είμαι ο έρωτας σου πες το, δεν είναι βλέμμα αυτό είναι ηφαίστειο. Ήτανε γραμμένο. Πώς να τα αποφύγω, σήμερα σε βρήκα και αύριο θα φύγω. Αχ, σαΐδια, στη φτωχή μου καρδιά. Αχ, κεραυνός, πώς να βγω. Να μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα, ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένα, ναι. Αν χρειαζότανε κι ολόκληρη ζωή. Να μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα, ναι. Κι αν σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε καρδιά μου δείξε μένα, ναι. Τους έχω κάνει στην καρδιά μου τα τουράς. Αχ, σαϊτιά. Θα παραγγείλω εγώ τη φέρα σου κι ας μη με θέλει ο πατέρα σου. Εμάς κρυφές χαρές μας θέλουν, είναι απ' τα όνειρα που βγαίνουν. Ήτανε γραμμένο, πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα κι αύριο θα φύγω. Όλοι μαζί. Αχ, σαΐτια, στη φτωχή καρδιά. Αχ, κεραυνός, πώς να βγω ζωντανός. Να μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα, ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που κάτι να περιμένανε, αν χρειαζότανε κι ολόκληρη ζωή. Να μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα, ναι. Κι αν σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε καρδιά μου και ξεμένα, ναι. Τους έχω κάνει στην καρδιά μου. Ένα χειροκρότημα για τον Αλέξη τον Γεωργούλη. Ω, ψευτοφόβερο. Ξεφτοθόδωρο στο Παλάς και απρέπει. Θα κάνετε νομίζω και παράταση, ε. Θα πάμε και μετά το Πάσχα. Συγχωριανός μου, Λαριστέη. Και η απτύχηση με του Μιγάλη, δεν μην πειράζει κανείς. Έτσι. Και κέντρο. Στηρίζουμε μέσα. Έτσι. Και υποδεχτήκαμε εδώ έναν πολύ μεγάλο της κομμωδίας. Το Θανάση Αλευρά. Και έναν πολύ μεγάλο παίκτη στο γιορτέ σαν σπαμίνια, τα παλιά τα χρόνια που βγήκε πρώτος κιόλας. Πολύ σε ευχαριστώ. Είναι από τους ωραιότερους, νεότερους ηθοποιούς της νέας γενιάς και είναι πολύ μεγάλη μου τιμή και χαρά που ήρθα Θανάση εδώ και θέλω να παίζω πάντα με ταλαντούχους ανθρώπους. Αγαπημένοι μου. Πολύ σε ευχαριστώ. Είχε πολύ τρακ. Μαλάμο στο θέατρο Λαμπέτη, ε. Μαλάμο, θέατρο Λαμπέτη. Έτσι είναι οι γυναίκες. Τώρα εδώ αυτή. Έχουνε τρακ. Μέχρι το Πάσχα, τελευταίες παραστάσεις. Έτσι να αποχαιρετήσουμε τη Βουκόλο Τραγωδία, αυτή την υπέροχη του Νίκου του Χαρλάφτη. Βουκόλο Τραγωδία, το κόλλο. Λοιπόν, πάμε το τραγούδι να χαιρετήσουμε μαζί, σαν να τελειώνουμε φινά. Gracias.
δεχτούμε τον Διονύση Σκηνά. Εδώ στα διαλύματα βρισκόμαστε, λέμε διάφορα. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τα παιδιά εδώ. Θέλω να το νιώσουν και να το έχουν το αίσθημα αυτό της αγάπης που τους έχουμε, που είναι αληθινό, βαθιά. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά της Φαρκαδόνας. Και ξέρουν αυτά που είναι αυτά τα μέρη, τι σημαίνει η εντοπιότητα και οι παρέες και τα χωριά, γιατί τα έχω ζήσει όλα αυτά τα χωριά, έτσι έχω μεγαλώσει. Έχω έρθει στη Φαρκαδόνα πολλές φορές, εννοείται, και σαν παιδί. Ο πατέρας μου ήταν υπάλληλος στην Ένωση Γερικών Συνεταιρισμών και γυρνούσαμε όλα τα χωράφια, όλα τα χωριά, παντού, και έχω αυτό το αίσθημα των χωριών που έχω ζήσει, που με ακολουθεί και είναι και ο τρόπος που γράφω. Γιατί από παιδί ένιωθα ότι είμαι σαν κάμερα. Νόμιζα δεν ήμουν άνθρωπος. Μόλις βρισκόμουν κάπου, έπαιρνα μια θέση και παρακολουθούσα τι λέγανε. Και ήμουν σίγουρος ότι αυτά θα τα γράψω μια μέρα και θα παιχτούν. Και όντως, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υπήρξαν και συνάντησα στα χωριά είναι αυτοί που έχω καταπιεί μέσα μου και τους αναπαράγω. Τίποτα άλλο δεν κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Αναπαράγω αυτό που έζησα με την τέχνη τη συγγραφή που ενώνεται με το σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω και τον φίλο μου τον Άκη από την Κομωτινή που φτιάχνει τα... Δεν προλάβουμε σήμερα να παίξουμε, θα είσαι εσύ, θα είσαι στην Κομωτινή και θα τα παίξουμε την άλλη φορά. Είναι συνεργάτης μας. Την Αμυρίδης, τον Αμυρίδη Σαβίδης ΑΕ. Τετάρτη 3 Απριλίου αύριο, 9.30 στο Θέατρο Τέχνης Φρυνήχου 14, εγώ ως Λάκης Λαζόπουλος θα συναντήσω στη σκηνή τον Αθανάσιο Διάκο. Έχουμε ένα αφιέρωμα που κάνουν εκεί και είμαι και εγώ μέρος αυτού. Και θέλω, επειδή δεν έχουμε χρόνο για να υποδεχτούμε σωστά τον Διονύση Σκηνά, να πούμε εμείς ένα τραγούδι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Σας το λέω ότι από τα τόσα χρόνια σατήρη έχω πολλές σκηνές μέσα μου. Όμως τη σκηνή που έμπαινε ο Μητροπάνος μέσα και είχε σηκωθεί όλο το σατήρι, και αυτή την αίσθηση δεν πρόκειται να φύγει ποτέ από μέσα μου. Και πάντα πιστεύω. Εγώ, ξέρετε, δεν έχω πολύ αγάπη με τις φωτογραφίες, όσο και να σας φαίνεται παράξενο. Εγώ φωτογραφίζω ψυχικά τις στιγμές. Αυτές τις στιγμές. Και ο Μητροπάνος. Φωτογραφίες, εσύ όπως κι εγώ. Εσύ όπως κι εγώ. Κομμάτια στις γωνιές και στις πλατείες. Εδώ είναι ο Μητροπάνος, κυρία μου. Για να σε εκδικηθώ. Ένα χειροκρότημα και το τιμάμε σήμερα. Εσύ όπως κι εγώ. Ρίξαλα και σκουπίδια τώρα. Τις ζωγραφιές σου στη ζωή. Τα πόστερ π' αγαπούσε. Με συγκινείτε για αυτό που κάνατε αφόρμητα για έναν τόσο καθαρό άνθρωπο, τόσο καθαρό καλλιτέχνη σαν τον Δημήτρη Μητροπάνο, γιατί ένιωσα το ίδιο στην αίσθηση.
Πάμε ρε Νίκο, να πλησιάσουμε αυτή την τόσο μεγάλη φωνή. Μαζί τραγουδάμε αν πάει. Θάλασσες, μέσα στα μάτια σου θάλασσες και με ταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ με τα καλοκαίρια, με τρικυμίες και με βροχές, με μαξιλάρι τα δυο μου χέρια θα και σκάνω και βόλτες. Θάλασσες, μέσα στα μάτια σου θάλασσες και με ταξίδευες και με ταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες και έλεγες θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, μη μου συνεφιάσεις σαν αμαρτία και σαν βροχή, σαν αμαρτία και σαν βροχή. Μάθε. Μάθε στα μάτια μου να διαβάζεις όσα με λόγια δε σου έχω πει. Το ακούμε από εδώ, μαζί δυνατά. Thank you.
σαν τραβά σαν το μαγνήτη. Θεσσαλονίκη, μάνα μου, για Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη σε μια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη που γλυκιά που να έχει τέτοια όμορφια και τα δικά σου καλή. Θεσσαλονίκη σε μια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια όμορφια και τα δικά σου καλή.